Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί ενωμένο, ξυπνημένο, κουνημένο από τη θέση του, αλλά σταθερό όσον αφορά την παρουσία του στα Ερτζιανά από τους 107 και 4, βάζουμε και ένα τεσσαράκι για τον φίλο μας το Φωτιάδη, είμαστε μόνο 107. Με σε στρογγυλή, ολοστρόγγυλη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το σχήμα του σώματός μας, ότι έχουμε στρογγυλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ίσως και από εκεί να εκπορεύεται μια τέτοια προσέγγιση. 107 και 4, Λίμπερο, Θεσσαλονίκη. Εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη, εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Ανυπόμονοι ακροατέ, πριν πούμε το οτιδήποτε, να θέσουμε επιτάπητο στα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν ή και μας απασχόλησαν. Καλούνε τις γραμμές για να μας συμπαρασταθούν και να πρωτοστατήσουν και στη σημερινή σουρεαλιστική εκπομπή. 6 με 8, καλημέρα στην πρώτη μας τη γραμμούλα. Έλα, Μπαμπ, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Κάτι μου έλεγε ότι θα ήσουν. Γιατί παίρνω εσύ πριν ανοίξει, καλά-καλά, τι είναι. Τι, γιατί ποτέ. Πριν ανοίξω, πριν σηκώσω γιατί εκεί τα στόρια. Παίρνω μετά και δεν μπορώ να πιάσω. Βγαίνουν άλλοι, προλαβαίνουν η γραμμή και. Θυμάσαι, ρε, εσύ, Κατερίνα, τι ωραία τα παλιά τα χρόνια που δεν έπαιρνε κανένα. Τι ωραία μιλούσαμε. Πώς γίνεται τώρα, και περνάει όλα γρήγορα, περνάει όλα γρήγορα. Παλιά δεν περνούσαμε τίποτα. Άστα να πάνε. Ναι, εσύ έπαιρνες, μιλούσαμε καμιά 20 ώρες. Αυτά τώρα δεν προλαβαίνουμε. Άστα να πάνε. Άμα πάρει ο Φούρναρης μετά από μένα. Ναι. Να έχει υπόψη του, θέλω ένα ταψί τυρόπιτα. Ναι. Ένα ταψί στα Μακόπιακρα και ένα ταψάκι στην Μπουγάτσα με κρέμα να μου τα στείλει τον άλλο μήνα. Ναι. Να τα πληρώσω. Πού να στα στείλει τον άλλο μήνα και γιατί? Ως τότε έχουμε χρόνο, γιατί δεν θα γίνει φάω τυρόπιτα, ρε. Ένα ταψί θα φας. Ναι, όχι, έχω κάτι όλο μαζί. Ναι. Δεν έχω καμιά εβδομάδα εδώ πέρα. Α, καμιά εβδομαδούλα. Ένα ταψί τυρόπιτα. Λοιπόν, γράφω τις παραγγελίες. Θα πληρώσω, εσύ έχει βράδυ. Σίγουρα, αυτό δεν το αφισβήτησε κανένα. Θα κάνει το φίλο, το τυράκι, ναι. Ένα ταψί τυρόπιτα, ένα σπαρακόπιτα και ένα ταψάκι. Ένα ταψάκι με μπουγάτσα με κρέμα. Κρέμα μπουγάτσα. Αχ, κανένα να βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, για την επόμενη. Δεν θέλω, λοιπόν. Όχι. Εντάξει, μπορεί να βάλει 5-6 εκεί πέρα έτσι για μπόνους. Για τον επόμενο δεν μήνα να γράψω εγώ την. Δεν έχεις σχέση από την επιχειρία. Πώς δεν την έχω, κάθε μέρα θέλω να τρώω 3 ταψιά κι εγώ. Μαζί σου είμαι. Εμένα πολύ μου αρέσει αυτή αλλά... η φυσική. Η πίτα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, όχι για τον άλλο και μήνα. Και για την ίδια τον μέρα. Γιατί τώρα δεν έχω λεφτά, βάλει. Α, μάλιστα. Τον άλλο μήνα θα έχω. Τον άλλο μήνα λοιπόν. Έτσι, ναι. Αν ακούει να γράψει την παραγγελία και ετοιμάζεται από τώρα να ζυμώνει και να ανοίγει φύλλα. Εντάξει, ένα ταψί, ξέρεις πως τυρόπιτες παίρνει. Μάλιστα, έγινε, Κατερίνα μου. Σε φιλούμε, τσάω. Για οποιαδήποτε άλλη παραγγελία, αν θέλετε κανένα σάντουιτς, κανένα τέτοιο, το παιδί έχει φύγει, να ξέρετε, μην ανησυχείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα που εξωτικήσα πολύ. Νάτος, σούφεξε. Ναι. Τα έγραψα όλα, πήρα παραγγελία. Θα τα πας εσύ delivery όμως. Εσύ θα τα πας delivery. Εντάξει, θα με ρυμνήσω. Θα τα πάω εγώ. Άμα ανοίξω. Πάλι πήρε πρώτα από μένα. Ναι. Αυτό φταίει ο Ευθύμης. Χαιρετίσματα, γιατί με είπε αύριο. Θέλω να ακούσει την ιστορία, λέει. Ναι. Έγινε χθες το τρίτο ημίχρονο. Το τρίτο, ναι. Ξαναήρθα στο μαγαζί. Άλλα φωτιά. Εντάξει. Ο Ρονάλντο και ο Ρωμάριο. Εγώ. Μέχρι να το στείλω συντονί σου, κάνε ράνε, πήρε η Κατερίνα. Ναι. Αυτό φταίει για όλα αυτό, εξαιτίας του έγιναν τώρα. Ναι. Μπορείς να πήρε την πρωτιά την ball position. Μπορείς να μεταφέρεις εδώ ίσως τις εμπειρίες σου, γιατί ήσουν ο. Φίλε, να σε πω κάτι. Αυτό το διαδραστικό, πώς το λέει, αυτός ο προσωμιωτής. Ναι. Η εκπομπή. Ναι. Που γίνεται και αληθινή ζωή. Δεν γίνεται, φίλε. Άλλο αυτό ο ραδιόφωνο. Μετά αυτό κατατάει επικίνδυνο. Έτσι. Σήμερα αρχίζω να φοβάμαι, φίλε. Άμα έρθει και ο Παφούλια σήμερα, που είπε, δεν γίνεται, φίλε. Μα πάει. Έτσι. Ό,τι καλείς. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Ναι, θα σου στέλνω εκεί πέρα όλοι. Και φίλε, Κατερίνα για τα ταψιά. Αυτά δεν είναι τα καλά μετά τις συναυλίες, εσείς οι καλλιτέχνες που λέτε. Ναι. Τα παρασκηνιακά και τέτοια. Έτσι, ναι, αυτά που συμβαίνουν από πίσω που δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε, αλλά περνάμε πολύ καλά και αυτό περνάει προς τον κόσμο. Καλά, τα μισά δεν λέγονται. Ναι.
ναι. που έγιναν μετά, αλλά εντάξει. Εμένα που με πήγαν σπίτι, δηλαδή τι να πω. Ναι, ναι, λοιπόν, λίγο να με δώσει για να μην χαλάσω ναι. τον ρυθμό των σκέψεών μου την ιστορία. Σύντομα να πω την ιστορία, τι έγινε χθες μετά. Να καλημερίσουμε πριν πίσω οτιδήποτε και το φίλο μας τον Άκη που ήρθε σήμερα να μας συμπαρασταθεί. Ναι, ναι, καλημερίζω εδώ και τον φίλο το Φουρναρί. Τον έφερα για pre-game εδώ, πάω Κάρι, αλλά δεν ξέρω αν θα μιλήσει καθόλου. Να δούμε. Τι να πούμε, ναι, τι να πούμε μια μπάλα τώρα, εντάξει. Μετά από αυτή την εβδομάδα, όχι, χθες που μιλήσαμε εκτός αέρα, του λέω έλα γιατί μετά από αυτό το τρίμερο πρέπει να έρθουμε στα μπόσικά μας να μιλήσουμε λίγο για ποδοσφαιράκι και για να πάρουμε τα... Καλά, θα έρθει ο Παφούλιος, θα τα χαλάσουμε. Ναι, δεν μπαίνει μέσα σήμερα, είναι τιμωρία. Τιμωρία, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε χθες. Για να ακούσουμε. Αφού πηγαίνουν σε ένα σπίτι. Ναι. Λέω εγώ εντάξει αρχίσαν, λέω ότι γλιτώσαμε, λέω δεν ήρθαν. Πάει γύρω στις 10 η ώρα, βλέπω μακριά ένα αμάξι και τσαλακωμένο πλημμένο με σφυριά. Βλέπω και ο χαμάν, λέω πάλι ήρθαν εδώ. Λοιπόν παρέμβαση, το αμάξι αυτό δεν κατάλαβα, αλλά είχε τη ρεζέρβα, την είχαν τη ρεζέρβα στο πίσω κάθισμα. Κανονικά του αυτοκινητού γιατί δεν άνοιγε το πορτ παγκάζ. Ερώτημα! Πώς όμως βγήκε, αφού δεν άνοιγε το πορτμαγκάζ, πώς η ρεζέρβα βγήκε από το πορτμαγκάζ για να μπει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω, αυτά εντάξει, τώρα δεν ψάχνεις τώρα. Τι αμάξι, άμα βγάλανε το από πάνω ρε εσύ μόνο. Τι πιο από πάνω. Άμα το από πάνω, αυτό το πράγμα που είναι πίσω από τα κάθισμα. Πεντάθυρο, πώς τα λέτε αυτά, ξέρω εγώ. Δεν, ναι, τέλος πάντων. Δίνω για να καταλάβει ο κόσμος λίγο έτσι, ας πούμε, να πάρει μια άποψη του αυτοκινήτου. Ναι. Να, είναι τόση, να ήταν τόση ώρα με τον Μπάμπη, λέω αποκλείεται. Ναι. Πήγα να κοιμηθώ. Πού είσαι ρεχαμένη. Ναι. Άσε τι έπαθα, λέει. Άμα δεν πάω στο Λίμπερο, άμα δεν ξεχάσω κάτι, δεν γίνεται, λέει. Πάντα ξεχνάω κάτι. Ναι. Λέει, τι έγινε, ξέχασα το πετσετάκι της Λίμπερπουλ. Ναι, το οποίο ήταν κεντυμένο πάνω σε ισπανική σημαία για κάποιο λόγο. Ναι. Και αυτό δεν θα το καταλάβαμε. Από την εποχή του 50 μάλλον. Ναι. Και πήγα ξανά, λέει, γιατί θα το δει ο Ασλαμάς και θα μου το πετάξει, λέει, σίγουρα. Ναι. Τα έχει δηλαδή και με τον Ασλαμά γιατί τον κολλάει πολύ έτσι. Ναι. Όπως είχε πάει στη Μαρμίτα από την Κυριακή λέει και δεν τον άφηνε, δεν τον άφηνε να ναι. δίπλα του. Ναι. Γιατί λέει με μπλούζες της Λίβερπουλ δεν θα είσαι δίπλα. Έτσι. Έφαγε μπούλι. Τέλος πάντων έρχονται εκεί πέρα. Μόλις κάνονται λέει το βλέπω εγώ γυρνάει 7 λέω ξαναπείνασε αυτός. Για το μεταξύ τρώνε μόνο γλυκά. Ναι. Και το οδηγού ο πατέρας ήταν ζαχαροπλάστης λέει και μου αρέσουν τα γλυκά. Μόνο γλυκά. Που λένε ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου. Να, ναι, ναι. Εδώ, αποδεικνύεται. Μόνο σοκολάτα. Πού ναι. τη φάνε τόσο σοκολάτα, άλλος έφαγε ρεβίθια. Κακάο, δεν έφαγε κουρασάν. Δηλητηρίαζε. Πού τόσο σοκολάτα. Δηλητηρίαζε. Και τη ροπιτούλα. Αυτή που μου έστειλες και δεν την έφαγα, τη δόρισα και τη ροπιτούλα. Όχι, δεν την έφαγα. Γιατί. Να φάνε τα παιδιά, τα έδαλε μου έτσι κομμένα. Τώρα φάγανε εκεί πέρα, τρώει ένα κουρασάνο ο Φωτιάδης, το βλέπω λέει δεν χόρτισε. Τρώει άλλο ένα, τρώει άλλο ένα. Το βλέπω, τον οδηγό δεν το ρώτησε άμα θέλει. Ναι. Κάτσε ρε έφαγε πριν λέει, δεν σε βάλουμε και μέσα. Το είπα στα μάξι λέει, δεν σε λέει κύριος. Το λέω σοβαρά, λέει τι μονοφαγάς. Έτσι, έτσι. Βάζω και τον άλλο κάτι κουρασανάκια. Γίνανε, λερώθηκαν παντού σαν τα νερά, η άσπρη φόρμα του Φωτιάδη γέμισε με ρέντες. Τις φωλιάτες, τέτοια άρχισε να ζαλείς μια Τέλος πάντων, και αφού φάγανε κάνα ράνα, λέει, θα πιω και μια πορτοκαλάδα, μάλλον λέει, θέλω μια σόδα. Έτσι, μα χρειαζόταν. Λέω, δεν έχω σόδα, τελειώσανε. Τέλος πάντων, λέει, δεν πίνω χυμούς, λέει, προσέχω τη διατροφή, λέει. Τι διατροφή το λέω, έφαγε εσύ και τα ρεβίθια του κακάου. Ρεβίθια είναι μια χαρά, ρε, τα ρεβίθια, εντάξει. Υπερδιατροφικά είναι τα ρεβίθια. Ναι. Σε παρακαλώ. Superfood, δε, βέβαια. Αφού τρώνε και μετά πόσους μάζεψες τις προάλλες Λευτέρη Παφούλια όλοι έξω, το στούντιο πάμε. Ναι. Λέω, λοιπόν λέω, όλοι έξω τώρα, τελειώσαμε, να σκουπίσω λέω εδώ γιατί τα κάνω τώρα χάλια. Έτσι. Γιατί έξω αυτοί βγαίνανε έξω φωτογραφίες, λες και είναι αξιοθέατο έξω από το φούρνο. Βέβαια δεν είναι. Σε κάνει και διαφήμιση, εννοείται. Τα παιδιά από το μαγαζί, τέλος πάντων, ναι, κάνει και διαφήμιση. Και εκείνη την ώρα, φίλε, εδώ είναι η προσοχή σου. Έγινε το αναπάντεχο το κερασάκι στην τούρτα. Μπαίνουν μέσα δυο μοναχοί από το Άγιο Όρος. Μάλιστα. Να ψωνίσουν. Τι δουλειά είχαν εκεί τώρα στα Σταυρούπολη. Ήρθαν να ψωνίσουν. Είναι γνωστοί από το μοναστήρι. Α, μάλιστα. Μπαίνουν μέσα, μόλις τους είδε ο άλλος, διάλυσε τα μάτια του. Ναι. Και τους αρχίζει τώρα. Το πιάνει τον έναν αγκαλιά ναι. και λέει, τον παππούλια λέει, τον ξέρει. Τον πρόεδρο. Τον παππούλια. Λέω, ο
πολιτικός, όχι τον παππούλια, λέει, έρχεται στο όρος, λέει και αυτά και μαζί. Στο λόγο επειδή, το εξήγησε, του πάτερ. Λοιπόν, λέω όχι παππούλιας, λέω παφούλιας. Ναι. Δεν ξέρω παφούλια αυτά. Λέω Παναγιώτης Παφούλιας. Ναι. Ήταν ο μοναχός. Α, τον Παναγιωτάκη το χοντρό, λέτε. Σε παρακαλώ, πάτε. Σε παρακαλώ. Τι σχόλια ήταν αυτά τώρα. Ναι, μειωτικά. Δεν υιοθετούμε. Ναι. Με όλα τα τέκνα είμαστε το ίδιο. Δεν μπορούμε τώρα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, α πούμε. Χοντροφοβική. Ναι, ναι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Τον ήξερε. Γιατί και ο μοναχός είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Και λέει. Λέω Παφούλιας, λέει, ο Παναγιωτάκης, επειδή έχω εγώ, λέει, και εγώ τα ίδια κιλά, με λέει, πάτερ, θα μου δώσει κανένα ράσο, σου λέει, όταν βγαίνω έξω να το φοράω, και εγώ, λέει, γιατί, λέει, μόνο τα δικά σου με κάνουν, λέει, να κάνω έξω τον παπά, να μαζεύω, λέει, ευλογίες. Ευλογίες, σίγουρα, σίγουρα θα μαζέψει ευλογίες. Είδες, ασύγνωστος, τελικά, δεν μας πουλάει πρόλογο. Πηγαίνει όντως. Πηγαίνει, λέει, σε μοναστήρια, έρχεται σε εμάς, λέει, παίρνει, πάει σε άλλα μοναστήρια, παίρνει. Έχουμε ενώσεις κουλικότρυπες μέσα στο χωροχρόνο και εδώ έχουμε ανοίξει μια πύλη που δεν ξέρω που θα μας οθήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πράγμα και λέω, δηλαδή όλα είχαν έτσι. Και λέω τι ζω, μετά η μάνα μου στο τέλος αρχίζει τα πύλη εκεί πέρα, όλοι έξω λέει. Να μας κλείσει. Να μας κλείσει το μαγαζί. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε για το τρίτο ημίχρονο. Φιλιά, φιλιά. Τη καταιγιστική θέση επισκέψεως Φωτιάδη οδηγού και γενικά φίλε μου Άκη. Ήταν μια εβδομάδα ιδιαίτερη. Αυτή που πέρασε. Ναι, εντάξει. Μέσα στα περιθώρια μιλήσαμε λίγο για ΠΑΟΚάρη. Θα μιλήσουμε και σήμερα. Αν μας κατευθύνει εκεί, βέβαια, γιατί οι ακροατές καθορίζουν την ατζέντα αυτή εδώ τη εκπομπή. Καλημέρα στη Γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Παύλο. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα. Ρε Δημήτρη, μετά από όλα αυτά, ψάχνει να βρει ποιο θα κάνει το delivery τη φίλη στην Κατερίνα. Ποιος λες? Φωτιάδης λες με τον οδηγό, σωστά, αφού έχεις οδηγό. Όντως. Το δεν με τρελαίνετε ρε. Όχι να πάει ο Μπάμπης, όχι να πάει ο Δημήτρης. Φωτιάδης με τον οδηγό. Με το λεωφορείο θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Θα κρύωνε και το ταψί. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί καλά τώρα. Αν πάει Φωτιάδης περιμένεις εσύ να έχει τίποτα το ταξί μέσα. Κατερίνα, αλλά λέμε τώρα, καμιά άχνη θα έχει τίποτα ίχνη. Για άλλο που ήθελα να πω, αλλά το τρίτο ημίχρονο φίλε με συγκλώνησε. Βέβαια, ήταν καταιγιστικές οι λεπτομέρειες. Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα βέβαια από αυτό ακόμα και το αίτημά του για να παίρνει ευλογίες. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις τους μεγάλους να το κάνουμε με τεράστια επιτυχία, γιατί να μην δεν το κάνεις κι εσύ? Εννοείται. Πώς συλλέγουν ευλογίες και πώς μοιράζουν ευλογίες. Ναι. Να το δω αυτό, ρε φίλε. Να δω τον Παφούλια να κυκλοφορεί με ράσο στη Λέοντο Σοφού και εσύ στον κόσμο, φίλε. Αυτό δηλαδή είναι το όνειρο ζωής. Έτσι, να το χειροτονίσουν. Να κόβει φράγκον. Λέοντο Σοφού να κόβει βόλτες. Φράγκα στη φράγκον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και να σε. Να σηκώνει και το χέρι να σε ευλογίζει, φίλε. Σε δίνει να το φιλήσει κιόλας. Δεν το θέμα. Γιατί όχι. Γιατί τα άλλα τα χέρια που φυλάς άμα τις... Αλλά θα πεις εντάξει, τι, τα άλλα δεν είναι πετατή. Ναι, ναι. Δεν έχουν πετατή, αλλά... Ρε, φίλε, να το δω, αυτό θέλω, δηλαδή, ούτε το προτάσμα με κάτι. Τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να δω τον Παφούλια, λέω το Σοφού με φράγκο να κόβει βόλτες και να... Σαν εκπομπή τίποτα, μάλιστα, μάλιστα. Τι ήθελες να μας πεις, θυμήθηκες ή... Δεν θυμάμαι, συγχωρέστε εμένα, με συγχωρέστε Κατερίνα, θα δευτερολογήσω. Στη δευτερολογία, έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλώς τον. Πριν από λίγο άνοιξα το ραδιόφωνο, σας πέτυχα. Χαιρόμαστε. Πολύ καλό καιρό έξω, δεν έχει κρύο καθόλου. Ζέστα, θα έρθει όμως. Έρχεται. Λέει κακοκαιρία, λέει το Σάββατο. Και χθες άκουγα ένα άλλο ραδιόφωνο που πανικοβάλαν τον κόσμο, βγάλαμε μετεωρολόγους, τέτοια λέει. Χιόνια θα έχει πέσει. Η χειρότερη λέει κακοκαιρία όλων των εποχών. Ποιο το λέει, τι. Ναι, έτσι λέγανε σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Γιατί τα παρακολουθώ εγώ. Κάνω κρυφές έτσι, ας πούμε. Λαθροακούσματα. Δεν ξέρω αν εννοούσε κακοκαιρία πάνω από την Τούμπα συγκεκριμένα. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω με τον καιρό. Γιατί πιο πολύ, όπως είπες και εσύ, τρομάζουν τον κόσμο. Ναι, όχι, λέω, μήπως έρθει κανένας Γκαρσία, πετάξει κανένα τρίμπαλο, λέω, ας πούμε, και αρχίσουν εκεί πέρα να παγώνουν τα πράγματα. Λέω τώρα. Για το παιχνίδι έκουσα σήμερα το διαιτητή, είναι ένας Νορβηγός
Γι' αυτό να την κακοκαιρία. Σιγά σιγά έρχεται. Με το ένα χέρι, το σπασμένο. Αυτό ο διαιτητής λέει είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Μάλιστα. Πού το ξέρουμε αυτό τώρα, τον έχουμε παρακολουθήσει. Έχει σπασμένο χέρι. Έχει σπασμένο χέρι. Ναι, κάτι συνάρτηκα. Στην Ελλάδα, οι ξένοι διαιτητές που θα ερχόταν δεν θα ήταν αφρόκρεμα. Θα ήταν διαιτητές της πλάκας. Ναι. Ο τέταρτος διαιτητής είναι Έλληνας, διαιτητής κουλάς. Μάλιστα. Είναι επιλείψιμος αυτός ο διαιτητής. Μάλιστα. Είναι από την σχολή αυτή του κυρίου Κουτσιάφτη. Είναι από την άλλη όχθη αυτή, ε. Αυτός που έχει αλλιούς αποτελέσματα. Του ξέρει, Σάκη. Μάλιστα. Κουτσιάφτης δεν λεγόταν αυτός με τον Άρης Πανιώνιος. Αχ, δε μου, τώρα εγώ με τους διαιτητές δεν τα πάω καλά. Να ο Άκης εδώ που. Ούτε εγώ τους θυμάμαι. Έχει το ρεπορτάζ. Εγώ χαρακτηριστικό διαιτητή. Είναι λίγο διαιτητή Δευτέρας. Χαρακτηριστικό διαιτητή σε παιχνίδι του Άρη θυμάμαι τον. Αχ, τώρα το ξεχάσατε. Τον Δαλούκα. Δεν το θυμάσαι. Τον Δαλούκα. Θυμάμαι τον Αχ. Αυτή είναι πιο παλιά. Δαλουκάρα. Ναι. Αυτή ο Δαλούκας και αυτή είναι πιο παλιά διαιτητές, αλλά τώρα βλέπουμε καινούριους. Αλλά νομίζω θα λέγεις το Σπάθα, θυμάσαι. Εντάξει, Σπάθας δεν είναι άλλη κατηγορία μόνος του. Ναι. Το Σπάθα εγώ το θυμάμαι γιατί εμφανισιακά ήταν εντυπωσιακό. Ωραίος. Ήταν ωραίος άντρας. Ωραίος, ναι. Άμα πατήσεις στο Google εκεί πέρα και βάλεις Σπάθας διαιτητής θα ζαλιστείς. Ναι. Ο Σπάθας επίσης λίγο look-alike, έτσι σαν τον θα πω, όμως δεν είναι πολύ γνωστό. Πώς το λέγανε εκείνο που ήταν στο Disney Club, το Λικούργο. Το Λικούργο. Λικούργο, ναι, Λικούργο και η Καρολίνα. Καρολίνα, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εγώ φοβάμαι τους διαιτητές. Έπρεπε να βάλουν έμπειρους διαιτητές εδώ πέρα. Μάλιστα. Γιατί. Ποιο να βάζω, το Σιδηρόπουλο. Όχι, ξένους διαιτητές. Ξένον έμπειρο. Ξένους διαιτητές, αλλά να είναι διαιτητές κάποιο επίπεδο. Γιατί πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Α, λες βρώμα η δουλειά δηλαδή λες, ότι... Για τη διαιτησία θα μιλάμε την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, εβδομάδα. Ότι πάει ο Άρης εκεί ύποπτα να τον συμπεριφερθούν, αυτό λες. Εγώ αυτό πιστεύω, μάλιστα. Γιατί βλέπουμε τα μηνύματα, μάλιστα. Τώρα μέσα στην έδρα σου με τον Πανιώνιο, όταν ο διαιτητής σου αφήνει αυτό το καθαρό χέρι και λέει παίζεται. Μάλιστα. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω, έκανε κάποιες... Κάτι σάπιο υπάρχει, ρε παιδί. Ναι, θα το δούμε, βέβαια, γιατί... Ναι, ανέβηκε ψηλά και ξαφνικά άρχισαν να στέλνουν, να πούμε, διαιτητές. Ήδη είχαμε την αλλίωση αυτή με τον Πανιώνιο, βέβαια αλλίωση είχαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Έλληνες όμως ήταν σε αυτά τα παιχνίδια, τώρα έρχεται ένας ξένος, ο ξένος πώς να επηρεαστεί και από τι. Δεν ξέρω πώς θα επηρεαστεί, αλλά άμα βάλουμε και τον τελευταίο τον ξένο εκεί πέρα μέσα στο Χαριλάο που έβωσε εκείνο το πέναλτι στον Τζανακάκη. Εκείνο το πέναλτι, δηλαδή το χέρι ο Τζανακάκης το είδαμε 100 φορές, το είχε σε κανονική θέση. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι ο Άρης είχε ζητήσει ξένο διαιτητή για το παιχνίδι Παοκάρης. Και πάλι ζητάει ξένους διαιτητές. Ξένος γιατί... ήρθε, αλλά όχι τέτοιο ξένο, μάλιστα. Πρέπει να διευκρινίσουμε ξένος, τι ξένο θέλουμε. Τώρα και επίπεδο ξένοι διαιτητές, τώρα αυτοί οι διαιτητές, τώρα μάλιστα. Είναι χειρότεροι από αυτούς τους... Ξένος, που λέει και το τραγούδι, ξένος. Να δούμε, εντάξει, έχουν και Τσάμπιονς Λιγκ τώρα την μεσοβδομάδα ή... Μπορώ να παίξουμε, μωρέ, καλή. Θα έχουμε παρατράγωδα. Θα δούμε, μακάρι να μην δικαιωθείς, αλλά η πρόβλεψή σου είναι εδώ και θα την σημειώνουμε και θα την έχουμε σημειώσει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου ρε Μπαμπίνο. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σου ρε Άκη. Γεια σου, γεια σου. Καταρχήν να πούμε πάλι ότι δεν θα αφήσαν μόνο του ούτε λεπτό τη βδομάδα αυτή. Έτσι, έτσι τίποτα. Ήταν καταιγιστικό διάβολο βδομάδα. Ναι. Παρέλαση έγινε από το Λίμπερο. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό είπα σήμερα λίγο να μιλήσουμε για ποδοσφαιράκι που δεν το συνηθίζω. Δεν τα λέω λίγο να αποφορτιστώ από τα όσα ζήσαμε. Είδες πως προσπαθούν να χτίσουν από τώρα το άλλο στην δυσκήταση. Μάλιστα, λες εσύ τώρα. Μα τι λέω, φως φανάρι. Όταν δηλαδή ένα διαιτητή, ούτε καν τον έχεις δει, δεν τον ξέρεις, δεν έχεις άποψη. Από αυτά που άκουσες να λένε τα ράδιο αρβίλα δεξιά και αριστερά, σίγουρα δεν είναι ελίτ διαιτητής της UEFA, έτσι ανήκει στις δευτεροτρίτες κατηγορίες της UEFA. Και εσύ λες ότι να ήρθε και ο Σκουλάς, πού τον ξέρεις ο Σκουλάς ρε φίλε, ο Σκουλάς είναι μια χαρά διαιτητής. Μπορεί να έχει παράπονα ο Άρης τώρα σε κάποια παιχνίδια από τον Σκουλά. Ναι. Σε ποιο. Εδώ δεν τους έχω. Ανέφερε το προηγούμενο του Κουτσιάφτη για το, με τον Πανιώνιο. Πού ήταν το πρόβλημα του Άρη για να το καταλάβουμε. Το γκολ που δέχτηκε. Το πέναλτι που δεν έδωσε στον Πανιώνιο. Εκείνο δεν το κατάπιαμε. Ναι.
Ή μήπως η κόκκινη κάρτα δεν ήταν δίκαιη. Όχι, η κόκκινη κανείς δεν την αμφισβήτησε. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Βγήκε και είπε ότι το χέρι ήταν σε φυσική θέση του Τζανακάκη στο μάτι τον πάω στον πρώτο γύρο. Αν περπατάς σαν το σαρλό, μπορεί να θεωρείται φυσική θέση. Ε, μα ναι, έτσι σαν είναι, το Μίκη, σαν το σαρλό, το θυμάσαι αυτό. Η φυσική θέση των χεριών είναι όταν είναι ευθεία κάτω. Ούτε 15 πόντους πάνω, ούτε 20, ούτε 5. Είναι ευθεία κάτω. Αυτή είναι η φυσική θέση των χεριών. Εκτός αν είσαι σαρλό, το ξαναλέω. Μετά αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, ακούω δεξιά-αριστερά, θα πέσουν τρύπαλα, θα φύγει το αίτητο. Πάντα, πριν από ένα πάω κάνεις, πάντα το τρύπαλο και το τετράμπαλο είναι από εκεί ξεκινάς, από τα ρήφα, εκατέρωθεν. Με φίλε Μπάμπη, να είμαστε ρεαλιστές όμως. Γιατί και από την πλευρά... Ναι. Και από την πλευρά σου, αυτό δεν ακούγεται, έλα εδώ, τεσσάρα, πεντάρια, okay. Πλάκα και τέτοια. Εσύ μπορεί να μην λες, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα γενικότερο. Εμένα με ενδιαφέρει η νίκη και πιστεύω θα κερδίσω σχετικά εύκολα. Έτσι, δεν λέω όμως για τρίπαλα, τετράμπαλα. Σχετικά εύκολα μπορεί να είναι και ένα 0 και 2-0. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν οπαδό, ας είναι οπαδός, ο οποίος παίζει με την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την αίτητη ομάδα, έχει να χάσει σχεδόν ένα χρόνο, νομίζω καμία 29 παιχνίδια έχει να χάσει ο ΠΑΟ. Στο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα, να τα λέμε κιόλα. Γιατί... Πάντα για το πρωτάθλημα, πρωτάθλημα μιλάω. Έτσι, διοργάνωση πρωταθλήματος. Δεν αναφέρομαι στο κύπελο. Περίπου ένα χρόνο. Το πότε ήταν εκείνο το μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης. Μπορεί να χάσει πάω. Ένα χρόνο από τώρα περίπου. Περίπου τέτοια εποχή ήταν τέλος Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μάρτι. Όχι, καλό καιρό είχε, το θυμάμαι. Έχει καλό καιρό στην Τρίπολη. Χιλιακάδα. Αρχές Μάρτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή. Παίζεις με την καλύτερη επίθεση. Παίζεις με την καλύτερη άμυνα. Μιλάς για τετράμπαλα. Και ξαφνικά πετάς μέσα και τη διαιτησία για να ψάχνεις τα φλάγια out ανάποδα, ας πούμε, κανένα τσιλοφσάιτ, το οποίο μπορεί να μην γίνει φάση ποτέ. Και να πεις, ήρθε ο διαιτητής και μέσαξε. Τον ελέγχει ο ΠΑΟ τον Νορβηγό, τον διαιτητή, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Θα φανεί, εκ του αποτελέσματος. Γιατί και μέσα στην ΑΕΚ είδαμε τι έγινε. Μάλιστα. Έγινε! Σε χαιρετούμε, λοιπόν, σε φιλούμε. Καλημέρα. Για να δούμε εδώ γραμμούλα, μας περίμενε, άραγε. Καλησπέρα, Παπαδάκη. Καλώς τον. Έτσι. Τι κάνουμε. Ήθελα να ξέρω, δηλαδή, αν έπαιζε ένα διαιτητή, τι θα είχαμε. Φαντάσου, εδώ, και τους Νορβηγούς πάνω τους βγάλουμε. Ναι, καλά, δεν υπάρχει. Τι να σου πω, και ο εξωγήινος από το Ρόσγουελ εκεί που προσγειώθηκε το 1956 να έρθει να παίξει τέτοιο, του συνδέσμου Πλούτονα. Ναι. Και αυτόν, α πούμε, θα βρούμε και θα πούμε ότι είναι επηρεαζόμενο. Το κοινό του κύριου Σκουλά που μάλλον ξέρετε, αυτό το βγάλα από χθες ο Σαλτσίδης φωνάζει. Ναι. Αυτός ήταν τέταρτος και το Χαριλάου. Ήταν τέταρτος και το μα του πρώτου παιχνιδιού. Στο πρώτο παιχνίδι, μάλιστα. Ήταν τέταρτος. Καλά, και που λένε για αλλίωση με τον Πανιό, όντως ήταν αλλίωση. Το μάτσο με τα Γιάννενα, μια χερούκλα, τη θυμάσαι, που ζητάνε μια μπεναλτάρα τα Γιάννενα, ή εγώ το ξεχνάω. Να τα. Το Άρης Γιάννενα. Δηλαδή, μια θυμάσαι, μια χερούκλα, τη θυμάσαι. Δεν τη θυμάμαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά εσύ είσαι καλύτερος καταγραφέας των γεγονότων. Ναι, και δηλαδή, δεν θα σε αφισβητήσω. Άμα βγάζει και τον Νορβηγό από τώρα, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Καλά. Ξέρεις, του συνδέσμου Θεσσαλίας. Ναι. Ποιος είναι εκεί, ο Αχιλλέας. Ναι. Και πού ήταν ο Αχιλλέας προχθές. Την Τούμπα και έβλεπε τον ΠΑΟΚ. Χθες τα έβγαζε ο Σαλτσίδης, έως πολύ γέγι. Χαμπάρι δεν πήραμε. Ήτανε προφητσουίτα με τότε να... Και λέει τέλειτος κουλάς. Ας το τέτοιο, ήρθε και είδε τους μικρούς. Εντάξει, μπορεί να έρθει να... Ποιος το έβγαλε αυτό? Ο Σαλτσίδης. Ναι, εννοείται. Καλά, το καλύτερο ρεπορτάζ πάντα. Το καλύτερο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το έχουν οι ρεπόρτερ του Άρη και αντίστοιχα. Εννοείται δηλαδή, γι' αυτό σας δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Ναι. Για και εμείς πάνω στη δουλειά, τι έχουμε ακούσει με ραδιόφωνο, βλέπεις έχουμε μια πλήρη ενημέρωση. Βέβαια. Μέχρι το Σκουλάς είπε, τον έβγαλε, λέει, άλλο λέει, δεν είχαν, λέει, τέταρτο λέει στο Χαριλάο, τέταρτο και στην Τούμπα. Να, ξέρεις ποιον ετοιμάζουν. Τι μας κρύβουνε. Και ο Παντελήλης ετοιμάζει σέντερφο να βάλει πάλι τον κουμπάρο του Λουτσέσκου. Ποιος είναι ο κουμπάρος του Λουτσέσκου? Ο Γιουνέσο, αφού τον πάντρεψε. Α, ναι. Τι μαθαίνει κανείς. Του ζούμε εμείς, Δράκη. Ποιος είναι πιο πάντρεψε? Ο Γιουνέσο είναι, λέει, κουμπάρος του Λουτσέσκου. Τώρα πότε βγήκε αυτό, δεν το ξέραμε.
Ναι. Από το πρώτο γύρο έχει βγει. Ο... Αυτά τα έχει βγάλει ο Υπόπτα πράγματα. Υπόπτα, μάλιστα, μάλιστα. Ο φίλος ο Γιώργος Ζαγκόρα τα έχει βγάλει. Παιδιά, δεν έχει παντρέψει, δεν ήταν την ξανά την πάση. Κοιμάμαι νωρίς και δεν ακούω Ζαγκόρα το βράδυ. Πρέπει να μην κοιμάμαι, να το παίρνω σερί για να ενημερώνομαι. Και ετοιμάζει, λέει, τον Γιουνές. Αυτά τα είχαν βγάλει μετά το χαμένο πέναλτι του Γιουνές το πρώτο γύρο. Τώρα δεν νομίζω να παίξει Γιουνές κορυφή. Δύσκολα το κόβω. Αυτό σκέφτεται, είναι το τελευταίο. Ναι, ξέρω. Δύσκολο το κόβω, αλλά ποτέ δεν ξέρω. Ναι, όντως αυτό το είχε βγάλει, ξέρεις, αυτές τις αποκαλύψεις μόνο ως αγορά. Έτσι, έτσι. Ωραία, να έχουμε λίγο έτσι να αναθερμανθεί το κλίμα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Τι μαθαίνει κανείς, Δεν βάζουμε την εκπομπή του Ζαγκόρα να παίζει εκπομπή σου και να κάνουμε παρεμβάσεις κι εμείς με τη σειρά μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πρέπει να απαντήσω. Βεβαίως. Να βγαίνω. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να μιλάνε για διαιτησία. Γιατί? Γιατί είναι οι πιο ευνοημένες ομάδες στην Ελλάδα. Γιατί? Σε σχέση με τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ο προηγούμενος φίλος κάτι είπε ότι ο Τζανακάκης είχε απλωμένο το χέρι του γιατί πήγαινε σαν το Σαρλό. Μ' άρεσε αυτό. Ο παίκτης του Πανιωνίου στη σέντρα παίκτη του Άρη. Πώς το είχε το χέρι του, δεν το είχε απλωμένο. Εκτός κι αν οι δύο έπρεπε να κόψουν τα χέρια τους. Στη μια φάση γίνεται πέναλτι, στην άλλη φάση δεν είναι πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής Μαξίμοβιτς του Πανιωνίου μέχρι το 10ο λεπτό είχε κάνει 3 εγκληματικά μαρκαρίσματα και δεν πήρε ούτε κίτρινη κάρτα. Του τη φύλαγε ο Μπάσα. Όσο ότι ήθελε να τον κάνει αυτό το μαρκάρισμα, ήθελε να παίξει δυνατά και να τον πει ότι ξέρεις εδώ πέρα κομμένη. Ούτε Νέα Σμύρνη είναι εδώ, ούτε παίζει με τον Αχαρναϊκό. Και του τη φύλαξε. Λοιπόν, τον Μπρούνο Γκάμα, ποιος τον έστειλε 6 μήνες εκτός γηπέδου με ρήξη χιαστών. Ποιος. Πήρε κίτρινη κάρτα ο παίκτης. Ποιος ήταν, σε ποιο παιχνίδι τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα. Δεν ξέρω. Δεν είναι με ρήξη χιαστών 6 μήνες. Να ρωτήσουμε ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που να μας δώσει το βάρη τον ρεπόρτερ. Να βγάλουμε τον Κόλκα στο τηλέφωνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι... Και δεν απαντάει ο κύριος Σταύρος. Έτσι. Ναι, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι μη λέμε πράγματα τώρα που δεν στέκουνε. Ο Άρης πέναλτι, ο Πανιώνιος πέναλτι, τα Γιάννια, το κάθε καφενείο πέναλτι θα πάρει, το κάθε καφενείο. Εμείς μιλάμε για φάσεις που βγάζουν μάτια, όχι αυτές που είναι ανθρώπινα λάθη, που μπορεί να είναι ανθρώπινα λάθη. Όταν εσύ το βλέπεις από την τηλεόραση και δεν χρειάζεσαι replay για μια φάση, ο διαιτητής δεν το βλέπει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέσα στη Λαμία, ο Βιερίνια που έκανε το χέρι. Δεν το είδε ο διαιτητής, δεν το είδε. Δεν το είδε. Ολόκληρο χέρι δεν το βλέπεις. Όχι. Δεν το είδε, για. Τι έκανε ο Βιερίνια τότε, γιατί σήκωσε το χέρι να διώξει την μπάλα. Τα ξυφώναζε από απέναντι. Το χέρι δηλαδή. Έγινε. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός για διαιτησία και δεν θα μιλήσει ο Άρης. Πλάκα κάνουμε. Κάτσε, έχω από πίσω τώρα, βγήκαν εδώ, φουντώσανε. Έχει να πει πολλά ο Άρης. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω. Γρήγορα για να κάνουμε και ένα διαλύματάκι πρωί-πρωί. Μην τα πάρουμε όλα μόνο κομπανιά. Καλημέρα. Μπαμπή. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι φέτος για τον ΠΑΟΚ έχει τουλάχιστον 10 με 12 φάσεις κατά του. Κραυγαλές, έτσι. Εντάξει, έχει κι άλλα ακυρωμένα γκολ. Ναι. Και έχει και 2-3 υπέρ του, έτσι. Ναι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεύτερον, ο φίλος καταρχήν ψεύδεται, έτσι. Λειτουργεί με τον τρόπο το ότι λέω κάτι και επειδή πολλοί δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν δει, θεωρούν ότι είναι και σωστό. Το πέναλτι που ζητάει ο Άρης, το χέρι που ζητάει, δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση με το χέρι του Τζανακάκη. Το χέρι του Τζανακάκη ήταν ανοιχτό και το χέρι του παίκτου του Πανιωνίου δεν είναι παρόμοια φάση στο σώμα του στημένο, αλλά το χέρι του είναι σχεδόν κολλημένο στο σώμα του. Πραγματικά. Δεύτερον, άλλο ψεύδος, επειδή το παιχνίδι εκείνο το είδα του Άρη με τον Κάβα που τραυματίστηκε, ήταν ένα μαρκάρισμα απλό, δεν προμήνυε σε τίποτα ρήξη χιαστού, απλά έτυχε το πόδι του ανθρώπου, ήταν άτυχος και κόλλησε κάτω και του γύρισε στο γόνατο. Σε ένα απλό χειρολεκτικά μαρκάρισμα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να υποστεί σε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό ότι προκύπτει και κάποιο πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Σε ποιο μάτς είχε τραυματιστεί ο Γκάμα. Ακριβώς. Σε ποιο μάτς ήταν. Χωρίς καμία πρόθεση να τραυματίσει. Σε ποιο μάτς τραυματίστηκε ο Γκάμα. Σε ποιο παιχνίδι. Ναι. Μέσα στο Μιλάνο ήταν, δεν θυμάμαι στο παιχνίδι. Α, Μιλάρισα ήταν. Εκεί, το σκουλά, είχε σκουλά. Όχι, όχι. Άρης Λάρισα.
Λάρισα παίξανε τον Καφτατζόγλιο, παιδιά. Ναι, άστο, λες... Ναι, στο Καφτατζόγλιο ήταν το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής, νομίζω. Ναι, στον πρώτο γύρο. Ναι, στον πρώτο γύρο. Του λέω τραυματίστηκε μέσα στην έδρα του, μέσα στο Χαριλάο. Αν δεν έκανε με τη Λάρισα, γιατί με τη Λάρισα παίξανε, στον Καφτατζόγλιο ήταν η έδρα του Άρη, το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, μια μικρή ομάδα ήταν, αλλά ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν προμηνύε σε τίποτα ρίξη κι αυτού. Ακόμα δεν βγήκε το παιδί, γιατί θυμάμαι τον Πακλατζή, ο οποίος έλεγε δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό, θα ξαναμπεί. Ναι. Και τελικά δεν μπήκε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Άρα να λέμε τα σίκα σίκα στις κάθε σκάφη. Όχι πετάμε αρλούμπες. Γιατί αρλούμπες είναι, γιατί στους άλλους δεν είναι το παιχνίδι. Θεωρεί ότι θα πιστέψω εγώ ότι ο Γκάμα τραυματίστηκε με ένα τάκλιν σαν του Μπάσα. Που πήγε να κόψει το ποδόσφαιρο στον άλλον. Μάλιστα. Ή ένα τάκλιν σαν του Βιτόλο, ο οποίος έστειλε 6 μήνες τον Βιερίνε στο Ταπίτς. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε. Ακούω κίνηση. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βάιος από Βέλγιο. Ω, καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά. Ετοιμάζεσαι, έρχεσαι. Ναι. Αύριο είμαστε Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, ωραία. Έτσι. Τουρισμός. Να πούμε τα φιλιά μας στην υπέροχο Βέλγιο. Ναι. περιμένουμε να ανοίξει το διαδίκτυο για να κόψουμε τα εισιτήρια. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε εισιτήριο ακόμα. Έχετε κανονίσει να έρθει. Αν είναι σωστά, έχετε κανονίσει να έρθετε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Πόσα άτομα? 16, από τον Οκτώβριο έχουμε 16, κλείσει. 16, έχετε κλείσει 16 εισιτήρια και περιμένετε να κόψετε το διαδίκτυο. Και άμα δεν βρείτε, ναι, τι γίνεται? Μπέρδεμα, με παίρνουν τώρα τηλέφωνο συνεχώς. Τους έχω πει, ξυπνήστε από τις 5 το πρωί. Ναι. Γιατί... Λέω, αλλιώς θα έχει. Νομίζω η πλατφόρμα θα ανοίξει γύρω στις 9, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπορείς να... Ναι, αλλά δεν ξέρω, πάντως εγώ τους είπα, ξυπνήστε, ναι. 4 άτομα είμαστε, γιατί δικιούσε μόνο 4 εισιτήρια το άτομο. Mm-hmm. Τώρα με το τηλέφωνο γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Φαντάζομαι αν ίσως να υπάρξει κάποια μέρημνα τώρα για εσάς του εξωτερικού, ή αυτοί που έβαλες να ξυπνήσουν, πιστεύω να ακούν και λόγο επειδή, να πάρουμε κι εμείς κάτι από την πίτα. Δεν ξέρω, σιγά μην ακούγανε, εντάξει, εννοείται. Μάλιστα, 16 άτομα από το Βέλγιο έρχονται να δουν Πάο Κάρις, μάλιστα, συγκλονιστικό. Ένα πανό βγάζετε, νομίζω. Τι σύνδεσμο ανοίγουν. Δεν έχουμε ούτε πανό, ούτε τίποτα, απλώς ερχόμαστε να δούμε. Θα μου πεις... Ιταλοί, Ισπανοί. Ναι, θα μου πεις από το να έρθεις από το Βέλγιο στην Θεσσαλονίκη είναι πιο φτηνά από το να έρθεις Φερρυπίν από το Βόλο. Πηγενέλα, ας πούμε, τα εισιτήρια. Ναι, με priority. Κόψαμε τα εισιτήρια ρεπορικό 47 ευρώ με priority. Πήγαινε έλα. Το priority ήταν 37. Ναι, 37 πήγαινε έλα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Ότι άμα πας Βόλο πόσο είναι, 35 ευρώ πήγαινε έλα το εισιτήριο. Να, εντάξει. Κάνε να πας Βέλγιο. Κάνε να πας Βέλγιο, ναι. Ήθελα ένα πράγμα να πω ακόμα για το φίλο μας τον Αριανό, γιατί για μένα είναι όλοι φίλοι μου. Βέβαια, εννοείται. Ναι, πάντα. Λοιπόν, απλώς... Συγκρίνει τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για 40 χρόνια, ευνοείται ο Ολυμπιακός, για 40 χρόνια. Μετά λέει ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε φέτος με τους διαιτητές. Άμα κερδίζεις τα παιχνίδια 3-4-0, τι σχέση έχει αυτό το ένα σφύριγμα που δεν έκανε ή έκανε, καμία σχέση. Να κερδίζεις 1-0, 2-1, να τα λες αυτά, μπορεί να σε πιστέψω. Αλλά τώρα την παλάρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη για όλους τους φίλους τους Αριανούς, δεν δικαιούνται να λένε αυτά τα πράγματα. Είναι άδικο. Ναι, δεν νομίζω ότι η πλάστιγκα έχει γύρει υπέρ του ΠΑΟΚ ούτως ώστε να έχει ευνοηθεί τόσο. Έχει πάρει κάποια σφυρίγματα, αλλά έχει και άλλα παιχνίδια. Έχει το ποδόσφαιρο, καμιά φορά. Ναι, ο ένας διαιτητής του βλέπει έτσι, ο άλλος. Νομίζω σε ένα ισοζύγιο είναι, σε ένα ισοζύγιο σφυρίγματων είναι κάπου στη μέση τα πράγματα. Υπάρχει μια ισορροπία. Μάλιστα. Έγινε, καλώς να ορίσετε. Καλό ταξίδι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Είδες και μέχρι το Βέλγιο φτάνει η φωνή του λόγου. Εκεί έφτασε χάρη μας. Εκεί δεν είναι τα κέντρα των αποφάσεων, τα πραγματικά, στις Βρυξέλλες. Euro Working Group, να πούμε αυτά. Τα παλιά τα χρόνια. Αξιόφιλος να πω ότι μιλούσε λίγο, μου θυμίζει τον Γκάλιο τα μιλούσε. Έτσι μια φλαμανδική. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σωτήρη που λέει «Δεν βάζεις το δάκι από σήμερα». Ανυπομονή να έρθει το Σαββατοκυριακό. Είναι Πέμπτη. Δεν προλάβαμε καν να πούμε τι μέρα έχουμε. Πιάσαμε τα τηλέφωνα από πάρα πολύ νωρίς. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον
το Στράτο από την Νορβηγία. Τον διαιτητή λέει τον έστειλα εγώ μιλημένος, είναι να παίξει έδρα. Γιατί μας, από το παγωμένο Τρότχαϊμ μας επικοινωνεί. Τρότχαϊμ, που λέγεται ο Αλέξης. Το Γαλλισφάρα από το παγωμένο Τρότχαϊμ. Το διαιτητή τον έστειλα εγώ μιλημένος, είναι να παίξει έδρα. Γιατί υπάρχει φόβος να χαθεί το πρωτάθλημα μετά από το 0-5 που θα ερχόταν υπό κανονικές συνθήκες. Πέρα από την πλάκα, ο Νορβηγός θα τα χάσει λίγο. Εδώ στο γήπεδο έχει γιαγιάδες που τρώνε hot dog και χτυπάνε παλαμάκια. Κυριολεκτικά. Σαν κοινό από υπόδρομο είναι το γνωστό άθλημα για αρχόντους, όχι για κάτι κύριους αυγολέμονους που έχουμε στα γήπεδά μας και θα τρομάξουν τον κύριο Χάνσεν. Λέει ότι μπορεί να επηρεαστεί, ας πούμε, γιατί δεν έχει ανάλογες παραστάσεις. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Η γραμμούλα μπορεί να καλέσει βεβαίως, οι γραμμούλες αμέσως μετά την επιστροφή. Έτσι, 2-3 λεπτάκια και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. 6:44 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 5ης 21 του μηνού, 21 του Φλεβάρι, Ευσταθείου Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας, Ζαχαρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Τρίτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του Αποσχολαστικών, έτσι λέει το εορτολόγιο. Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα, είναι Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας και Παγκόσμια ημέρα ξεναγού. Καλημερίζω τη φίλη μου την Μαρία που παρεμβαίνει με το που άκουσε Βόλο. Τσουπ, συνέκρινα Βόλο με Βέλγιο όσον αφορά και 2-1 από Β. Οι περιοχές όσον αφορά τα ναύλα. Έχει λέει στο Βόλο Τσιπουράδικα, τι το συγκρίνεις. Καλημέρα. Βέλγιο, δεν έχει. Ναι, Βόλο είπα. Βόλο, ναι, δεν έχει. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν το συγκρίνω, αλλά είπα ότι είναι πιο φτηνά να πεταχτείς στις Βρυξέλλες, να φας μια βάφλα παρά να πας στο Βόλο. Πας με τα μάξι και διόδια και τέτοια. Άστα, άστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς το να, καλώς το να. Ο καφές ο ελληνικός πέτυχε. Ησυχία στο μπαλκόνι έχει. Τελείωσε. Μας ταξιδεύεις. Το φεγγάρι είναι να αρχίσει να τραγουδάς Βοσκόπουλο. Ασυλένιο το άδειρο. Έτσι. Και με το που ξεκινήσα να κάνω τον καφέ, να πούμε, έπεσα στο ραδιοφωνικό βασικά καλησπέρα σας. Αυτό με θύμισε, Μπάμπη. Ναι, γιατί... Που τον πήρε τον ψαλτή μέσα και τον λέει: τι να σα πω, κύριε Αυτοπομήρα. Μια μα καβαλάνα, μια του καβαλάνε εμεί. Έτσι, έτσι ακριβώ. Λέω, μήπω. Πάνω που ήσουν αήρωμο, μήπω φούντωσε έτσι με την πρωινή αντιπαράθεση. Τα έχουμε πει αυτά. Θε πάλι είδε τι είπα στο φωτιάρι. Ποιο είναι το πράγμα που άκουσα, τι είναι έτσι το πραγματικό. Είναι καβαλέ, το έτσι το αλλιώ. Τώρα ήταν χέρι, ήταν πέναντι, ήταν. Εντάξει, ρε παιδιά, για να μάθω και τι παραγγελίε. Εγώ διαπιστώνω ότι. Πώς έλεγε ο Κιάμος, χωρίς νερό μπορώ. Για εμείς, χωρίς νερό μπορούμε, χωρίς διαιτησία δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ναι, και ναι, να. Εντάξει, είναι αυτό, δεν αλλάζει με τίποτα ποτέ. Mm-hmm. Είναι το βασικά καλησπέρα. Είπα. Μια μας καβάλα να πει, γιατί τα βαλάμε εμείς και έτσι, μοίρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια. Καλημέρα και καλές τζούρες. Ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Τι ωραία, στο μπαλκονάκι βλέπει το φεγγαράκι, ακούει λόγο επειδή. Μια χαρά. Πόσο πιο ρομαντικά. Ναι. Συζητάμε για παουκάρις, θα σας ρίξουμε, θα σας κάνω. Δεν έχει και αυτό μια δόση ρομαντισμού. Εννοείται, θα σας απαυτώσω, θα μας απαυτώσετε. Αυτή είναι η πεμπτουσία του πράγματος. Η πεμπτουσία της σαλονικιώτικης πραγματικότητας. Και η αλήθεια είναι ότι το αλατοπίπερο στη ζωή μας είναι πάντα η διαιτησία και νομίζω ότι και φροντίζει. Εντάξει, είπαμε τέτοια εποχή. Πού να βρεις τώρα διαθέσιμους διαιτητές για να τους βάλεις να αγωνιστούν ή να παίξουν παιχνίδια. Όρισε τον Νορβηγό, τον. Πώς το λένε, τον Χάνσεν. Τώρα Χάνσεν, ναι, ο 41χρονος τώρα Χάνσεν θα διαιτητεύσει τον αγώνα ΠΑΟΚΑΡΙΣ και ήδη ξεκινήσαν εδώ έτσι κάποια ζητήματα. Αυτό με το σπασμένο χέρι δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα. Το είδα, το είχε. Είναι, δεν ξέρω αν τώρα είναι φωτογραφία. Ναι, αν είναι χουάξ. Ναι, ότι. Δεν τον είχα δει με, το, πώς το λέμε, με τον Άρθικα στο χέρι, ξέρω. Το κουλοχέρι δεν είναι. Γι' αυτό ίσως να παραπέμπει σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μας το κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Λαβρέντιο. Ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε. Εκείνα τα παλιά τα θυμάσαι του ερωτικού, στις διαδρομές του μυαλού σου. Μικρός είμαι εγώ, δεν τα. Δεν θυμάσαι. Μικρός είμαι, δεν τα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Τι είσαι σήμερα, ρίχνεις χαμηλά τον πύχη. Δηλαδή, είχε Λευτέρη, είχε Φωτιάδη, είχε Πάπη. Δηλαδή, τι είσαι σήμερα, ρεάκι. Αφού... Έχεις ρίξει χαμηλά τον πηγή. Εμείς
περιμέναμε δηλαδή, τι να σου πω, από Κατερίνα και πάνω. Συγγνώμη ρε, να φύγουμε μάλλον, δεν μας θέλετε να πούμε. Τέλος πάντων, κάθε τώρα, μια και... ευχαριστώ πολύ που... Τι καλός άνθρωπος. Που με κρατάσετε. Εντάξει, λέει ότι δεν μπορείς να μπεις μέσα στα παπούτσια του Πάφη ή του Φωτιάδη. Καλά, το αναγνωρίζει και ο ίδιος. Εντάξει, να κάνουμε. Εννοείται. Πάντως θέλω να πω για... Λαός του Πάουκ, άμα δεν κράξεις δεν μπορεί. Όχι, όχι. Θέλω να πω για... για τα ερεθίσματα που έχει ο φίλος του Άρη, ο Κλεωμένης. Mm-hmm. Δηλαδή, του αρέσει ο Ρουβάς, του αρέσει και σαν εμφάνιση ο Ρουβάς. Του αρέσει σαν σωματικά ως πάθας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δηλαδή, με παραπέμπει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, mm-hmm. εγώ να του πω και εγώ είμαι σωματικά ωραίος, mm-hmm. ότι είμαι παντρεμένος. Mm-hmm. Μη με ξεμυαλίζεις, είμαι παντρεμένος. Ναι. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ένα άπερα αλέρτ για τον Χριστόφορο. Mm-hmm. Ο οποίο και περιμένω δηλαδή και ο Πασχάλης θα γίνει Χριστόφορος κανονικά. Πασχάλης είπε θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Θυμάμαι πριν πόσο να έχει, κάνα 20ήμερο το Χριστόφορο με τις μπουγατζούλες, θα πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν έχει καμία τύχη και από τότε αγνοείται. Λοιπόν, ναι, εντάξει δουλεύει το βράδυ, είναι δύσκολες οι στιγμές. Να πω και για το Λιμνιό εκεί στη Σταυρούπολη, ναι. εντάξει το γόνατο και θα μπει. Ναι. Ναι. Ότι έχει δώσει πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχει πάρει από τα παιδιά που ήταν εκεί. Ισχύει αυτό. Τζάμπα διαφήμιση. Του ζητάμε. Βέβαια. Και τι διαφήμιση. Λοιπόν, θα επανέλθω. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Τα ακούσαμε για αυτά. Τι. Τα ακούσαμε για αυτά. Μας διώχνουν οι ακροατές. Σε διώχνουν, αλλά σου λέει τώρα ρε παιδί μου. Μετά από... Εδώ να σου πω όμως από την άλλη, για να λέμε για το στραβωτοδίκιο, είχαμε Πάφη, είχαμε Φωτιάδη, είχαμε Ελευθέρη και πέρα πάλι και μιλούσαμε για ποδοσφαιρικά. Τι θέλετε επιτέλους, τι θέλετε. Εσύ για ποδοσφαιρικά μεγάλες να μιλήσω. Ναι, συζητούσαμε στα καφενεία, θέλουμε να μιλήσουμε για ΠΑΟ Κάρης, θα φέρεις τον Άκη στην εκπομπή. Λοιπόν, το λόγο επειδή Θεσσαλονίκης έφερε τον Άκη να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Άμα θα αφήσουν. Πώς θα το κάνουμε. Καλά, εντάξει, άστα να τα πούνε αυτοί να ξεδιμάνουνε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ναι. Έλα, έλα. Λοιπόν, για πολλούς φίλους Ολυμπιακούς είναι την ομάδα τους, ξέρεις, έτσι. Τι, δεν άκουσα. Δηλαδή, για πολλούς φίλους Ολυμπιακούς είναι σαν την ομάδα τους, φίλοι Ολυμπιακοί, που δεν εμφανίζονται στα γήπεδα. Μάλλον εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Τα ημίχρονα, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, έτσι είναι και φίλοι Ολυμπιακοί. Και στις εκπομπές, λες. Επίσης, κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Άμα πέσει η Κλαένο μεγάλο, την Κυριακή, σιγά μην εμφανιστεί ο Πασχάλης. Δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, να το βάλουμε ένα στοίχημα. Να βάλουμε, ωραία, να το βάλουμε ένα στοίχημα και ένα κουπονάκι. Λοιπόν, ναι. Βάζουμε ένα στοιχηματάκι, θα περάσω με το φορτηγό εγώ από εκεί κάποια στιγμή. Ναι. Και θα φέρω τι θέλετε, καφέ, δεν θα σας φέρω τι θέλετε, να σκεράσουμε καφέ. Μάλιστα. Και κάτι παραπάνω, τώρα καφέ κάνουμε μόνοι μας. Τι θέλετε, τυρόπιτες. Ένα ταψί τυρόπιτα από το φούρναρι. Ναι. Τι δεν τρως κιόλας όταν κάνεις εκπομπή. Δεν τρώω, είναι η αλήθεια. Ναι. Τι χαρίζεις. Τα χαρίζω, ναι, δεν τρώω. Τώρα το πρωί δεν τρώω. Τι να κάνω, πρέπει να μιλήσουμε. Λοιπόν, ναι. Αν το αποτέλεσμα είναι έστω χ για τον Άρη, θα εμφανιστεί με τα βαΐο και κλάδο. Και θα τελειώσει και η εκπομπή μας, νομίζω, για μια για πάντα. Ναι, δεν βλέπω Χάιδη. Δεν βλέπω Μπέλο. Μάλιστα, έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ξέρω εγώ να πούμε. Καλώς είμαστε μαζί σου. Άκη. Ευχαριστώ. Να, εδώ βγαίνει ο λαός. Άκη, είμαστε καλά. Όχι. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Άκη, μη μαθάς. Ποια Κατερίνα τώρα κάνει μαζί. Έλα, ναι, μόνο τώρα. Έχω και μια πρόβλεψη. Παρακαλούμε. Μια πρόβλεψη για τον κυριακάτικο αγώνα. Το μάτς θα λήξει. Όσο έληξε, βέβαια θα χρειαστούμε και μια βοήθεια από ένα φίλο αντίπαλη ομάδο. Το μάτι θα λήξει όσο έληξε και το ούπε Άρη. Και το. Το ούπε Άρη. Όσο έληξε εκείνο το μάτι, όσο θα λήξει. Ούπε. Λέει. Η Ούλτρεξ, όχι Τζόνσον και Τζόνσον. Αυτή είναι πιο δύσκολη λίγο, γιατί είναι δύο. 7 κάτι, πόσο ήταν εκείνο. Δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο. Εγώ έχω ένα παραπάνω, δύο όλους τους πανευρωπαϊκούς αγώνες από το
δυνατός οπότε ήταν. Εκεί σε εκείνον τον αγώνα έχει ρωματικό. Ναι. Ναι, ναι. 8, 9, 10, 11, 12, τόσο, 13, 14, δεν ξέρουμε πόσο είναι. Ναι, ναι. Αλλά εγώ αυτή την πρόβλεψη έχω. Όσο έλειξε το Ουπεστάρι. Θα μας πει και ένας φίλος του Άρη πόσο έλειξε. 9-1 υπάρχει μια καταγραφή για το συγκεκριμένο και παιχνίδι. Άμα δεις δίπλα έχει και ερωτηματικό. Ναι, σε παρένθεση. Ναι. 20-11 ναι. 68 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, ήταν λίγο δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα. Θα το ρωτήσω. Κυριακή, τι μαθαίνει. Σήμερα περήφανη, περηφάνια. Έγινε. Περηφάνια. Σε χαιρετούμε. Για αυτούς λέει ο άλλος. Και τι θέμε ρε που έπαθε ο Μπάθα για αυτούς. Εμείς θέμε, ναι, τι. Καλημέρα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Το καλύτερο. Βάλτε αλυσίδες. Αλυσίδες και στα μποτάκια, ναι. Εσωθερμικά, εξωθερμικά, γυναίκες δίπλα, γιατί πολύ το κρύο. Έτσι λέγεται, θα φανεί. Θα σε καλά, τσάω, τσάω. Τι έτσι λέγεται, έτσι το λέμε εμείς τώρα. Α, πράγμα, για αυτό το κρύο, μήπως για την απόσταση, τη βαθμολογική εννοείς, ναι. Με αυτό. Και λέμε όχι στο πρωινό φαγητό. Ναι, ναι, τσάω, τσάω. Να κλείσουμε μπουκατσατζίδικα και φούρνους, όσο καμία. Να φάτε, φάτε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Να τα. Τώρα θα τι χάλασε στην εκπομπή, τελείωσε η φράση. Τι δουλειά έχει να μιλάς για αθλητικάρα μου. Να είπαμε λίγο, αφού δεν σας βλέπω σαν αμένα κάρβουνα είστε. Δεν γίνεται, δε. Και κυρίως για ποδοσφαιρικά. Βασικά έκανα, ήθελα να κάνω αποθεραπεία από το τριήμερο που προηγήθηκε. Α, ναι, δεν μπορούσα. Ναι, δεν μπορούσα άλλο. Άλλη ψυχεδέλεια. Δεν γίνεται. Τώρα. Πρέπει να πάρει φωτιάδηση εκεί να μπούμε και σε άλλα κανάλια. Ναι, 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 ναι. Εδώ από χθες τώρα ο Μεγαλομεσίτης. Στο μεταξύ έχω να τον πω, πάει, καρφώθηκε χθες. Γιατί? Δηλαδή θα άκουγε η γαράς εφοριακός, άμα ακούσει εκεί Μεγαλομεσίτης, μιλούσε και με Βαλκάνια, με Σίτρια, εκεί έλεγε για μια γιούγκα που μιλούσαν με μια άλλη για να του κάνουν κονέ με τη, μια γυναίκα. Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι, τι, τα έχω μάθει απ' έξω. Ναι. Μα εκεί πλάκα τώρα, Μεγαλομεσίτης με σοφέρ. Τελείωσε τώρα, θα το μονάξω να κάνει συμπτωματική δήλωση. Τα πόθεν έσχες, τα πόθεν έσχες. Ναι, και τεκμήριο και τέτοιο. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι έτσι φωτός μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, άμα τον πάρεις και από όνομα Μιχάλης, μιλάμε... Πάμε στον Μάικλ Τζόρνταν, πάμε στον Σουμάχερ, Μάικλ Τζάκσον. Στον Τζορς Μάικλ. Κορμπατσόφ. Έτσι. Τώρα τι, να μην πούμε με νησιά. Μάικλ Όουεν, ναι. Ακριβώς. Και Φωτιάδης δίνει φως στον Άδη, τέλος πάντων, έτσι για να το... Καλά, εντάξει. Όσο για το παιχνίδι την Κυριακή είναι 0-0. 0-0, όχι μωρέ, αποκλείεται. Αποκλείεται να μην δεν πει γκολ. Με τέτοιο καιρό, 0-0. Σιγά τι θα έχει ο καιρός. Ο καιρός θα φταίει. Γιατί δεν είπαμε ότι φταίει. Ο ΠΑΟΚ φέτος νομίζω δεν έχει φέρει κανένα 0-0. Όχι, όχι, όχι. Α, μπράβο. Είναι και ο νόμος το μαθηματικό. Είναι, ξέρω εγώ, η... Δεν έχει δείξει ότι... Κάτι που λείπει πολύ η ήττα, δηλαδή, που εντάξει, λέω, δεν θα κερδίσουμε, αλλά η ισοπαλία, βάσει των πιθανοτήτων, ξέρω εγώ, και της στατιστικής, πρέπει να έρθει αυτό. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες που σκοράρουνε. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω τον τρόπο με τον οποίο... Να μην μπει γκολ σε αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι ντέρβι. Αποδείχθηκε και στο κύπελο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του Άρη που ήρθε. Άσε τώρα τους αναπληρωματικούς και αυτά. Ραμπέχτηκαμε τότε. Ναι, και με 10 έπαιζε ο ΠΑΟΚ τότε. Ξεχνάμε... Και ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε τότε. Ναι, ναι. Από τότε και μετά, αλλά και ο Άρης ενισχύθηκε. Και μην ξεχνάμε και το ΠΑΟΚ. Με το Χατσερίδι έπαιζε ο ΠΑΟΚ τότε. Ναι, σωστό, ένα-ένα. Και Ρέι, Ροντρίγκο Ρέι. Και Βέρμπλουμ. 1,5 εκατομμύριο είναι ο προπολογισμό του Άρη. Ισχύει αυτό, ισχύει, ναι. Και για το παιχνίδι στη Χαριλάου, που ήταν πάλι μαγική εικόνα, που ήταν η μεγάλη διαφορά δηλαδή των δύο ομάδων. Και τώρα ξαφνικά έφτασε να είναι στα ταλιρά και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων. Πριν από κάθε παιχνίδι τα ταλιράκια πάνε σύννεφο. Είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά κατάλαβε λίγο τι έγινε στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ξεχνάμε ότι είναι κλασικό. Έστω από τα παλιά. Έτσι, έτσι. Όχι ότι δεν κέρδισε περισσότερες φορές ο ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, ξαφνικά δηλαδή. Λοιπόν, κοντή γιορτή. Έτσι, ακριβώς. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και αυτό. Ναι, εντάξει. Έγινε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα, Λόβη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, Μαρόν. Έτσι. Είστε δύο. Βεβαίως. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Από παιδί, όχι από σένα, το όνομά σου... Άκης, Άκης. Δεν πειράζει, ας μας έκανε, γιατί εδώ άλλοι δεν θέλουν... Σε θέλουν, βρε, και εσύ αμέσως, σε θέλουν, βρε. Ναι.
από συνήθεια, επειδή είναι η σταθερά ο Μπάμπης. Ναι. Ναι, δεν είναι. Μπαμπή, για τη Δευτέρα μην πολύ υπολογίζεις τον Πασχάλη. Αμάν, τώρα εμείς... Άκουσα, ναι. Εγώ ναι. Πασχάλη, δω τον Βελγάτο, γιατί μου φαίνεται εκεί την ημέρα. Το είπε και δύο φορές, αλλά μην λέγες πάνω του και δεν το πρόσθεσες. Ναι. Είπε κερδίσει. Δεν είπε κερδίσει. Δεν το πρόσεξα. Λες να τους κάνετε και τριπλά. Δεν ξέρω, θα φανεί. Εσύ μάλλον απορραφημένος εδώ και μίλαγες και λίγο πάνω, που δεν το πιέσες. Δεν το πιέσα, ντροπή μου. Και εγώ έτσι νομίζω ότι αυτό άκουσα. Μήπως... Μήπως έχουμε και κύμα κακοκαιρίας και υποκλειστούμε τίποτα και χιονιά. Αυτά ανθρώπινα δεν παρεξήγουν. Αλίμονο. Πάλι θα με πιάνει κόσμος και θα με ρωτάει τι θα γίνει με το Βευγάτο αν θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση πριν από πάω Κάρις. Με πιάνουν στον δρόμο και μου τα λένε αυτά. Είναι μία άλλη σταθερά της... Εννοείται, το συζητάμε. Εμείς από πού θα μάθουμε το ρεπορτάζ του Πάου. Σωστό και αυτό. Δηλαδή ανενημέρωτη θα μείνει. Λοιπόν, έχω και μια πρόταση για την εκπομπή. Παρακαλούμε. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Τώρα, έτσι δεν το έχω ολοκληρωμένο, αλλά έτσι σε ένα σχήμα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν αυτές τις εκπομπές, όπως το λες, στην τηλεόραση που σχολιάζουν τις άλλες εκπομπές. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, μόνο τα γυρνάω. Ναι, κατά καιρούς, ναι. Βασικά όλες οι εκπομπές έτσι είναι. Σχολιάζουν τις άλλες εκπομπές. Τα απογευματινά που εκείνος βγήκε και είπε έτσι. Ένα κομμάτι της εκπομπής μπορεί να γίνει έτσι, να σχολιάζει. Άλλο το σχολιάζει το ζαβό, ούτε σε άλλο το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, ένα αθλητικό κομμάτι ο Φαβγάτος να κάνει το ρεπορτάζ. Των άλλων ομάδων, ναι. Ναι. Νομίζω ο Λευτέρης θα πρέπει να κάνει μια εκπομπή σαν αυτές που γυρνάνε στα... Ταξιδιωτικές. Ταξιδιωτική, ναι, και δεν λέει εκεί ξέχασα όταν ξέχασα εγώ την μπανάνα μου καθώς κοιμόμουν στο φυσικό. Σαν την Εύη Σαρή στα βάθη της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου. Ναι. Μια πολύ παρανοϊκή εκπομπή νομίζω. Ναι, τέλειο. Με τους ελαιοπαραγωγούς της ΕΕΠΕΣ, ξέρω εγώ, της Φελακομίας. Έτσι. Θα γεμίσει ολόκληρη χρονιά. Τι, 24ωρο πρόγραμμα κάνουμε αυτό, λόγω επειδή TV φτιάχνουμε, κανονικά. Ο καθένας άμα αναλάβει. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Μα, πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα το μεριμνήσουμε εδώ όταν θα έρθουμε στα πράγματα. Σκέψου το σκέψου. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Βέβαια. Όλοι θα λάβουν από τον χρόνο που τους αρμόζει και τους... Εσύ τι εκπομπή θα ήθελες να κάνεις, Άκη μου, εδώ? Πες ότι αύριο μεθαύριο γίνομαι Ιβάν Σαββίδης και παίρνω ένα κανάλι κι εγώ στο Open. Και δεν θέλω να φέρω την Πάμελ Άντερσον που σχολιάζαμε χθες. Εκπομπή τηλεοπτική. Ναι, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, οτιδήποτε. Τι πιστεύεις ότι θα μου ταιριάζει? Ποιο θα ήταν το ένθετό σου, ποια είναι η δικιά σου, ας πούμε. Πάλι κάτι αθλητικό θα μου. Αθλητικό, εκεί. Άρε, με τα αθλητικά, ρε. Δεν προκόβεται με τα αθλητικά. Δεν θα ήθελες έτσι κάτι πιο προυλαριστικό, ας πούμε, να σε κάνουμε για τα καράτε, να σε στέλνουμε. Όχι, εντάξει. Αρχίσεις τώρα τα kickboxing και αυτά και τα τέτοια, μας τα παίζεις. Όχι, εντάξει, δεν. Κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει και έναν kickboxer. Εννοείται, ναι. Ότι ειδικά με ένα αθλητική, ξέρω εγώ. Σκέψτε και πέρα τότε που είχαν μπει στο Θωμαίδη με σε παγκοσμίες, να είχαν ένα kickboxer έξω. Ω, καλά, τότε ήταν όλοι κάτι, να πούμε, σαν και εμένα. Βέβαια είχαν κάτι χερούκλες από εκεί, αλλά δεν ήταν τόσο αθλητική. Σαν κουπιά που ήταν σαν φουρνόξυλα. Αλλά δεν ήταν τόσο αθλητική τύπη εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, δεν είχε μπει το γυμναστήριο στη ζωή μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Άκη, δεν είναι αυτό που νομίζεις, ρε φίλε. Α, εντάξει. Γιατί εγώ λίγο πληγώνομαι. Απλά ήμασταν Champions League και ξαφνικά Κυριακή στο χωριό, κάπως έτσι. Μας είπε, εντάξει. Τρία. Δεν παρηγορεί πολύ αυτό που λέει. Κάτι τέτοιο και καλύτερο. Καλό το λόγο. Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι 21 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα απελευθερωθήκαν τα Ιωάννενα, ο φίλος ο Top Gun και κατά φωτιάδη Tom Gun. Tom, ναι, ο φίλος μας ο Tom, ναι. Ο φίλος μας ο Tom το κρατάει για να βγει να μιλήσει για την πόλη που ζει ο Junior. Ναι. Λοιπόν, το κρατάει για τη Δευτέρα. Θα μας κάνει μια ανασκόπηση τότε για τη μάχη του Βυζανίου, κανονικά. Μάλιστα.
πολύ έξυπνο από την πλευρά του. Αναμένουμε. Θα δούμε το σαν σήμερα τη Δευτέρα, θα το αναλύσουμε εμπισταμένο. Μπράβο, και την κίνηση στου δρόμου. Λοιπόν, άπερα αλέρτ Χριστόφορο. Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω. Και μια και αναφέρθηκε ο φίλο μα το σαν σήμερα, κάτι που νομίζω ενδιαφέρει, ότι σαν σήμερα λέει, έφυγε από την ζωή το λέει στι 21 Φεβρουαρίου του 1949, ο Ταν Μαλάκα. Έτσι λέγεται, παιδιά, δεν είναι, είναι όνομα. Ο Ταν Μαλάκα ήταν ένας Ινδονήσιος κομμουνιστής και ηγετική μορφή του αγώνα για εθνική αυτοδιάθεση ενάντια στην Ολλανδική απικιοκρατία. Έτσι, επειδή πρέπει να οφείλουμε να μαθαίνουμε κάποια πράγματα από την παγκόσμια ιστορία. Πού στάθηκε. Τι, σαν τον, τον άλλο ποδοσφαιριστή, γκολ. Πάλι με το ίδιο προσωνύμιο, ο Ελ. Ναι, να μην το ξαναπούμε, αλλά και να το πούμε πάλι δεν βρίσκα, γιατί αναφερόμαστε σε όνομα. Σε όνομα ή σε επίθετο. Εντάξει, και για μας κάποιες λέξεις μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, και για, για άλλες γλώσσες μπορεί να σημαίνουν πολλά. Το λόγο, επειδή φέρει πείνα, ας πούμε, στα ταϊλανδέζικα μπορεί να ακούνε και ένα χασκογγελά. Να σημαίνει ότι σε κατουράει σκύλος. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί. Κάτι. Έτσι, ας πούμε, ένα παραλληλισμό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Από τον μεγάλο Ταν Μαλάκα υιοθετήθηκε στην ελληνική γλώσσα το επίθετο αυτό. Ναι. Όταν σε λέω, καλά ρε φίλε, είσαι τόσο επαναστάτης, σαν τον Ινδονήσιο επαναστάτη. Δηλαδή, επειδή σε παρομοίαζα σαν το αυτό που πήγαινε μπροστά, μπροστάρις, με τη γροθιά, με τη γροθιά στο μαχαίρι, όπως έκανε ο Ταν Μαλάκα. Ναι. Την Ινδονησία για τον αγώνα κατά για την ανεξαρτησία της. Και την εθνική αυτοδιάθεση ενάντια στην Ολλανδική απικιοκρατία. Ωραία. Επειδή αυτός ήταν παρέτασε το στήθος του μπροστά στις λόγχες των Ολλανδών, ήταν σε μορφή αυτοθυσίας. Γι' αυτό τώρα εγώ με αυτό το επίθετο σε στολίζω όταν σε ρωτάω, όταν κάνεις κάτι παραπάνω από το καθημερινό, παραπάνω από το τετριμένο. Άρα είναι προσωνύμιο. Προσωνύμιο επιθυμίας. Έτσι, έτσι. Υπήρχε ο Χόρχε Μαρτίν, ο Χόρχε Αντρές Μαρτίνες, από το Μοντεβιδέο, διεθνής Ουρουγουανός μάλιστα ποδοσφαιριστής, με το προσωνύμιο Ελ Μαλάκα. Υπάρχει αυτό. Ναι. Ήταν και αυτός, έδινε γροθιά στην Ολλανδική ξυφολόγχη. Ναι. Γι' αυτό και λοιπόν, είναι δύο μέρες τώρα που έχει χαθεί ο Λευτέρης και μάλλον έχει το τηλέφωνο του σταθμού, το είχε μέσα στην μπανάνα, φίλε. Δεν λες, έχασε την μπανάνα και δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν βρίσκει το νούμερο. Ή μπορεί να, ποιος ξέρει τώρα που μπορεί να βρίσκεται σε καμιά αμφιλοχία, κανείς δεν ξέρει. Το είχε σε ένα χαρτάκι του τηλέφωνου του σταθμού με στην μπανάνα, το είχασε φίλε, την κάτσαμε τώρα. Τώρα θα μείνουμε με την απορία. Καγάσε, θα φαντάζεσαι στο τέλος να γίνει, πώς θέλω να γράψει ένα ημερολόγιο Λευτέρης με τα ταξίδια του και να γίνει αυτό κάποια ταινία. Πώς είχε γίνει τα ημερολόγια της μηχανής, ξέρω, του Τσε Γκεβάρα. Το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, του Λευτέρη, που βρέθηκα. Ακεί, το νου σας, άμα δείτε κανένα τηλέφωνο 00535-755, δεν θα μας παίρνει τηλέφωνο από τη Τζαμάικα. Τζαμάικα, το νου σας, Άκη, φτάσει εκεί δύο μέρες τώρα, το βλέπω, πηγαίνει εκεί 48 ώρες. Δύο μέρες, δύο μέρες. Έχει να δώσει, πόσο, το μεγαλύτερο που είχε να δώσει ο Λευτέρης, νομίζω, σημείο ζωής ήταν πόσο. Καλά έκανε και μήνες, αλλά τώρα από Τετάρτη μέχρι σήμερα νομίζω κάπου τώρα θα φτάνει. Όχι ρε, από Τρίτη νομίζω. Από Τετάρτη, από Τρίτη, ναι. Α, δεν μεγαλύτερο, είστε κανένα 0-0-5 καρίζε, κύριε Μπάπη. Τώρα που να είναι θα προσγειώνεται στο Kingston. Τώρα φίλε θα λέει, τρώω δυο μπανανόφυλλα, μια μπανάνα και υποκαρχόντας μου φέρνει το πρωινό. Έγινε, σε φιλούμε. Με αυτό το καμπύλου. Τσάω, τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε να άντας πάρουμε λίγο τη γραμμούλα ένα λεπτάκι για να κάνουμε και το διάλειμμα των 7 το οποίο το προσπεράσαμε. Μήπως είναι και ο Λευτέρης, καλημέρα. Είσαι ο FFP, ο νούμερο 1 βασιλιάς 68. Μα, πούς αγόρι μου. Αγόρι μου, γλυκό. Λοιπόν, γλυκό μου. Γεια σου, Άγγι μου, καλημέρα, αγόρι μου. Γεια σου, γεια σου. Μπανάνα θα βάλω τη Μαρία και θα τη βρει η μάτι σαν Μαρία. Μάλιστα. Τι να τον κάνω. Έτσι, παρόλο που έπεσε σε παράπτωμα, αλλά θα το βάλω. Λοιπόν, επειδή είσαι συνεργάτης, κάνω διάλειμμα και ξαναπαίρνεις. Καλά, αγόρι μου, χαιρετώ. Τσάω, τσάω, τσάω. Ο φίλος μας Φωτιάδης, είδες πώς λειτουργάνε όλα δουλεμένα στην προπόνηση. Υπάρχει σύμπνοια και σύμπλευση. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική αναπαύλα, γιατί περάσαμε ο λίγο τις 7 και επιστρέφουμε εδώ για την δυναμική δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή 7 και 14 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει όλο και πιο ενεργά στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα που ήτωσε αναμονή. Καλημέρα σας. Είσαι ο MVP, ο βασιλιάς 68. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλά, τόσο πολύ, ο κλειωμένος έχει τόσο πολύ με το ρουβά.
Άμα είναι όταν θα κατέβω μεθαύριο στην Ανίτα, θα περάσω από εκεί που θα, θα πάρω ένα αυτόγραφο, θα το φέρω. Τόσο πολύ αγάπη έχει. Δεν έχει αγάπη. Κάποιοι... Καλά ρε με το Φευγάτο, γιατί τα βάλατε. Εμείς σε καμία περίπτωση. Κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είπε ο Φευγάτος ότι θα είναι εδώ παρόν την Δευτέρα. Θα είναι. Θα δούμε. Να σχολιάσουμε το τρίτο ημίχρονο. Άκη μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Λοιπόν, το έπει το τέτοιο, το λόγο είναι επειδή. Ναι. Θα κάνει, θα βάλει άτομα, όπως εγώ θα λέω το lifestyle. Ο Λευτέρης θα λέει τα τοπία που θα βγαίνει έξω στο εξωτερικό. Τα τοπία της Ευρώπης. Ο υπουργός μου θα λέει το ρεπορτάζ στο πολιτικό. Ναι. Ο Πασκάλης θα λέει τα δρόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικά. Την κίνηση στους δρόμους, ναι. Τους κίνηση στους δρόμους. Έχουμε έναν επαγγελματία για κάθε τομέα να μας ενημερώνει. Επισταμένος. Γι' αυτό είσαι βασιλιάς του MVP. Έτσι, μάλιστα. Το 68. Έτσι, είσαι βασιλιάς, πραγματικά σου μιλάω. Καλά, είμαι. Αρχίζω να το ψάχνω αυτό. Και θα έχουμε και το φούρναρι από την εξωτική Σταυρόπολη. Θα το λέμε φέρκα κουλούρι γιατί εδώ σε μα τα χθες επισκεφτήκατε. Πήγατε και για τρίτο ημίχρονο εκεί. Θα σε πω και το άλλο. Να πες το άλλο. Ο Παπούλιας ήρθε εκεί ο πάτερ εκεί πέρα από τη Μονή από εκεί. Ναι, από τη Κούτρα. Μονή. Κούτρα, Κούτρα, κατοστάρικο του Παπούλιας. Κατοστάρικο κόβει. Εμάς μας λέει κάτι κοσάρια και τριαντάρια πέρα. Άσε το ρεπορτάζ εγώ ο Φωτιάδης μίλησα με τον πάτερ. Ναι. Και εντάξει με λέει κάπως σε ξέρω λέει ο πάτερ. Εσένα, άρε Φωτιάδη σε μούρι ρε τελείωσες, ναι. Ξέρω να είμαστε αγιόλοι. Και άλλο διάλογο για να το δω που λέω, το ξέρεις εγώ έτσι. Κατοστάρικο μωρέ, έχετε εκεί πέρα λέει κούτρα λέει ο Παπούλιας. Και αυτό εδώ είναι... μας το παίζει κλωμένη το παίζει. Γι' αυτό είναι και δικός μας, γιατί είμαστε εκπομπή της κούτρας. Μια ώρα όταν λέει ότι τζάμπα ξέρω εγώ καφέ και έτσι δεν έχει τίποτε. Εντάξει, πώς θα γίνει. Τουλάχιστον δεν δίνουμε κατοστάρικα σαν το Αγιώρος. Τη γλιτώσαμε από αυτό. Ναι, είναι η αλήθεια. Καλά, κόρη μου. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μίλησε για το τρίτο ημίχρονο που πήγαν εκεί στον Φουρνό. Τον κάνανε Κωνσταντινέα τον Φουρνό. Του να την άξει, τα πήραν όλα. Αλλά έτσι πρέπει να είναι, αν είσαι ακροατής του λόγο, επειδή οφείλεις να πηγαίνεις και να πραγματοποιείς αρμένικες βίσιντες. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Που λέγει ο Βασιλής Καράς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Ωπ, καλώς τον να. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλά. Είμαστε κι εμείς καλά. Έτσι. Να σε ακούμε δυνατό, γερό, να μας δίνεις κουράγιο και σε εμάς. Τι κουράγιο, εδώ ακούω πολλά περίεργα πράγματα. Περίεργα. Να πάω κάρις. Ας αυτό πάω κάρις. Τι άλλο μας... Μας απασχολεί κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Παίζουμε ένα ζήτημα που μπορεί να... Κι άμα κερδίσει ο Άρης τι έγινε, κι άμα κερδίσει ο Παούλης τι έγινε. Τι έγινε, ένα ψωμάκι τρώμε από αυτά. Ποιος θα μας δώσει να φάμε. Σιγά το ψωμάκι που τρώει. Σωστό κι αυτό. Σιγά. Ξέρω κι αυτό. Ξέρω είναι, ναι. Οι φανατικοί νομίζουν κάτι κάνουν. Βγήκε τώρα ο πρώτος που βγήκε εκεί, ο Αριανός, κατάλαβες ποιος είναι. Ναι. Μας έκανε ολόκληρο, εντάξει καλά πάμε, τι κάνουμε. Mm-hmm. Τι πάμε καλά, πάμε όχι εκεί, όχι ο διαιτητής ο είτε. Μπες μέσα και πάρει τον αγώνα ρε. Έτσι. Τι διαιτητές και τι τρίχες. Να μου κάνουμε ομάδα να κερδίσει και διαιτησία. Παίξε μπάλα να πάρεις τον αγώνα. Mm-hmm. Τι σωστό. Φανατίζεσαι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κατάλαβες ποιος ήταν αυτός ο πρώτος. Λοιπόν, πώς δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα λίγο να πω για μια παραγγελία που σε έκανε η Κατερίνα. Ναι. Τι ήθελε, πίτες ήθελε. Ένα ταψί τυρόπιτα, ένα ταψί σπανακόπιτα και ένα ταψάκι μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα, η μπουγάτσα. Δεν μας είπε, παραγγελία έκανε, αλλά δεν μας είπε τι πίτα θέλει και από ποια περιοχή. Γιατί κάθε περιοχή την κάνουν και διαφορετικά. Σταυροπολίτικη μάλλον. Αυτή του ένα ευρώ. Αδερφά με πως θα ξανά. Αδερφά να πάρω μια τυράπιτα. Είναι ειδική. Να τη δώσω εγώ χαιρετίσματα. Βεβαίως. Τώρα που παντρεύτηκε, μου άκουσα κιόλας ότι παντρεύτηκε. Ποιος παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Άλλη Κατερίνα παντρεύτηκε. Η δικιά μας. Από την η άλλη δικιά μας. Στην Κύπρο που είναι. Όχι, δεν είναι αυτή. Αλλά πόσες κατίνες έχει εκεί πέρα. Κατίνες, όχι, είναι Κατερίνες, ρε. Κατερίνες. Κατερίνες. Αυτή να κοιτάξει να μάθει να φτιάνει μόνη της πίτα, να ανοίγει φίλο. Παντρεμένη γυναίκα τώρα, τι. Το ξένο είναι πιο γλυκό πάντα όμως.
Α, έτσι λες εσύ. Έτσι είναι, δεν το λέω εγώ. Α, έτσι είναι. Αλλιώς... μουρντάρισες. Όχι, εσύ, δεν αναφέρομαι σε αυτό το μυαλό σου εκεί. Εννοώ ότι... Το μυαλό μου πήγε στο κεχρί. Όχι, ναι. Μόνο στο φαΐ θα πηγαίνει. Μόνο στο φαΐ. Εννοώ ότι το ίδιο είναι να μαγειρεύεις εσύ και το ίδιο είναι να σε μαγειρεύει άλλος. Πιο ωραία είναι, πιο πολύ το παραβάζει. Να σου μαγειρεύει, να σε μαγειρεύει, να σε βάλει. Να σε με τον ίδιο. Να μαγειρεύεις και να έρθουμε να φάμε. Έτσι, το κυριότερο. Μάλιστα, πώς το βλέπεις Παοκάρης, δώσε κανένα προγνωστικό. 1-1. 1-1, πω, σου είπαμε, 1-1 δεν κάνουμε δουλίτσα. Μάλιστα. Περίμενε, άμα είναι σε φόρμα ο Ισπανός, τερματοφύλακας του Άρη, ο Πάοκ θα ζοριστεί πάρα πολύ, αν έχει φόρμα ο Κουέστα. Και θα βάλουν ένα αυτοί και μετά ο Άρης θα πάρει πέναλτι. Α, καλή πρόβλεψη. Ωραίο αυτό, θα το δίνει κανένα 7,5. Αυτό θα γίνει, τι νόμιζες θα γίνει. Ωραία, θα το κρατήσουμε ως προγνωστικό. Είναι πολύ ειδικό στοίχημα. Μάλιστα, έγινε, χαραλάμπη έτσι, μου. Έτσι θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, τελείωσε. Ο Άρης δεν πρέπει να νικήσει και να πάρει πέναλτι μετά και... Μάλιστα. Θα φέρνω στο παλιά και τελειώνει ο αγώνας. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Άντε, γεια. Τσάω. Διότι θα σου πω και ένα παράδειγμα, φίλε μου Άκη. Ο νόμος, ας πούμε, του ξένου που είναι πιο γλυκό που λέμε. Ναι. Μπορεί αυτόν τον νόμο κάποιος να τον αντιληφθεί στο τοστ. Πώς γίνεται ότι. Ο άλλος θα είναι καλύτερο τοστ. Πάντα καλύτερο τοστ. Από το δικό σου. Το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί μου, ψωμάκι, σαλαμοκάσερο, ναι. Τελείωσες. Άμα πας σε οποιοδήποτε άλλο σπίτι, πάντα το τόστ είναι πιο ωραίο αυτό που θα σου κάνουν οι άλλοι. Ναι. Ακόμα και αυτό παραγγέλνεται. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό σου λέω, η ίδια τοστιέρα, τα ίδια υλικά να είναι, αν στο κάνει άλλο, μάλλον αν φας τόστ σε άλλο σπίτι, είναι πολύ πιο ωραίο πάντα. Από αυτό που κάνεις εσύ, το πίνε λίγο να νιά-νιά, έτσι πατικό. Δεν ξέρω, είναι καλά. Άστα να πάνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τελειώσατε. Α, όπα, νάτος. Τι έγινε, Βασμανίδη. Καλώς τον να. Εγώ είπα ότι Δευτέρα θα είμαι εκεί και θα με έχει ενημερωθεί και ο συμπέθερος. Οχ, ναι, το ξέρει δηλαδή. Να κλείσει αυτός που πέρα να κλείσει τώρα. Ναι, όχι, τον έχουμε αναμονή. Ας περιμένει. Ναι. Που λες μπάμπι μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι, ποτέ. Αλλά θα κερδίσω και αυτό το κοράκι που βάλω, αυτό το έτσι, δεν υπάρχω. Έτσι, τον εντεταλμένο, τον εντεταλμένο τον Νορβηγό. Ναι, γιατί η ομάδα του δημοσίου, ας πούμε, ο Γάβρος του Βορρά, έβαλε και αυτό στα χεράκια του. Μάλιστα, ναι. Πετρέλαια έχουν εκεί στην Νορβηγία. Ο Σαββίδης δεν ασχολείται με πετρέλα, οπότε δεν μπορούμε να βρούμε. Αλλά Νορβηγία, Ρωσία δίπλα είναι. Δίπλα είναι, πρέπει να βρούμε κάτι. Μετάξι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τώρα την Κυριακή για εμάς τους Αριανούς. Τι χαρά θα έχουμε, ας πούμε, ως Αριανοί, αφού βιάσουμε την ομάδα της Βόταφον στην Αγγλία. Ναι, λες και το τέτοιο, ναι. Ναι, τέσσερις ναι, η ώρα, τέσσερις η ώρα είναι, ναι, το Liverpool Manchester. Ναι, αυτή την ομάδα του δημοσίου της Αγγλίας. Την ομάδα του Buckingham. Μετά θα βιάσουμε και την ομάδα του δημοσίου της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, πολύ, ναι. Σε παρακαλώ και με τις εκφράσεις, με τις εκφράσεις. Ναι, τι είπα κύριε φίλο, δεν είναι, όχι, δεν είναι σωστή λέξη γενικότερα, είμαστε εναντίον όλων αυτών των πράξεων. Εντάξει, αφού του σε ποπιάσω να το πω έτσι. Ναι. Τότε θα δει κλέφια τη Δευτέρα. Ναι, κάποιος φίλος ακροατής είπε ότι κερδίζει σας εδώ, σε περίπτωση οποιασδήποτε, ακόμα και του Χ. Που δεν πιστεύω ότι θέλει. Εγώ τα λέω, ξέρεις, εγώ δεν κρύβω. Μάλιστα. Εγώ εκεί, ναι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σε αυτή και, την εκπομπή. Και είπες, είναι ενήμερος και ο διευθυντής μας. Τον είπα χθες το μεσημέρι, γιατί πήρα λίγο. Και τι είπε, και τι είπε. Τίποτα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το βλέπει να έρχεται κι αυτός. Ναι, ρε φίλε, την Τρίτη ας πούμε πάνε στον ΑΕΒ. Έτσι. Λοιπόν, θα αποχαιρετήσω εγώ. Αύριο θα είμαι δίπλα σου. Καταρχήν. Θα σε ταΐσω τόσο που δεν θα μπορούσατε να μιλήσετε. Αυτό είναι το κόλπο. Στρέχω, στρέχω. Θα κάθομαι εγώ εκεί, σημαίνω τα πλήκια, αυτό θα κάνει. Σοδίτσες. Άστα όλα πάνω μου. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πες το Βευγάτο να είναι κόσμια, γιατί εγώ θα τον κάνω σαν του Λευτέρη. Έτσι, τον έχω σε καλή εκτίμηση. Σε καλή εκτίμηση και είσαι εδώ, παρεμβαίνεις οποιοσδήποτε εκτρέπεται. Έχεις ωραία κριτήρια όμως. Λοιπόν, Άκη μου, είναι ο Βαρούχας. Θα φτάνεις τώρα στο γέλιο. Φεύγουμε από εδώ, Άκη. Πάμε το βασιλιά μας στο μέρος που είναι για να τον αφήσουμε. Ναι, με ένα λέει βασιλιά, στο μέρος.
ξεχνάω. Ξέρω, εγώ το πηγαίνω στο παλάτι του. Άκου τώρα σε πολλά κεράκια. Όχι, για να πληροφορήσω τον κόσμο το μέρος που με αφήνουν του ψυχιατρίου. Εκεί πέρα, και κάνω και μια έτσι παρέμβαση. Εκεί ήταν να με λέει ένας ψυχίατρος, λέει, σε στείλω να πας κάνα μια εβδομάδα, λέει, εκεί πέρα λίγο να αλλάξεις λίγο περιβάλλον, να κάνεις σε ψυχιατρίου. Πάω κι εγώ που λέω, πραγματικά, όπως έχω τον ψυχίατρο από το σημαντικό που έχω το συνταματάρχη, φτάνω στην πόρτα, βλέπω μια αρκούδα εκεί πέρα μπροστά, με λέει τι είχε εσύ. Εδώ ήρθε καμιά εβδομάδα να έτσι να ξεκαθαρίσει. Μόλις με κόβει, μπαίνει, ξέρω εγώ, με λέει φύγει, φύγει, φύγει. Εδώ λέει, εσύ είσαι πιο τρελός, δεν παίρνουμε τέτοιο στρατό. Δεν παίρνουμε. Έφαγε πόρτα στο ψυχιατρίο. Ναι, ρε, έφαγε πόρτα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ναι, να μπω μέσα. Όχι, φύγει, φύγει. Εσύ είσαι πιο τρελός. Εδώ θα τους χαζέψεις τελείως. Μάλιστα. Άιντε πάλι. Εξήγησε μου ένα πράγμα. Τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου, γιατί την είχατε στο πίσω κάθισμα. Χάλασε. Α, θα σε πω. Τον άρεσε. Ναι. Ο οδηγός μου λέει πίσω από τον βασιλιά, ρε, πότε θα ξανακάνουμε κουμπί να ξανάρθουμε. Τι ωραία. Α, τον άρεσε. Τον άρεσε. Γιατί είχατε τη ρεζέρβα στο πίσω κάθισμα. Γιατί χάλασε το καπό, χάλασε το κάτω που θα τη βάση. Ναι. Και δεν άρεγε το καπό. Και πώς το καπό δεν είναι το μπροστά. Το πίσω. Το πίσω καπό. Ναι, το καπό είναι μπροστά, το μπαγάζι είναι πίσω. Το πίσω καπό. Ναι, το λέω, και όταν θα πάμε στα κορίτσια κάτω στα σφαγεία, ναι. Πώς θα κάθεσαι το άλλο κορίτσι, ναι, δίπλα, και πώς την, άντε, χάλασε, πώς την βγάλατε από μέσα αφού ήταν χαλασμένο το πίσω καπό. Αυτός, δεν ξέρω, το έχει εκεί πέρα πολύ καιρό το έχει. Το έβγαλε από κάτω, το έβαλε, ο οδηγός μου. Τι να πω, εντάξει, ο οδηγός σου είναι αυτός. Φτάνουμε, ναι. Άκου τώρα και λάζει, ναι. Αφήνουμε το βασιλιά εκεί στο ψυχιατρίο, και αλλά ξεχνάω εγώ την πετσέτα της Λίβερπουλ, αναγκαστικά, την παίρνουμε. Και πάμε στο εξωτικό Σταυρόπολη στο Φούρναρη. Ναι. Με λέει ο Φούρναρης, εντάξει, πάλι λιγάκι χάθηκα. Ναι. Και πρωί κιόλας πάλι. Αλλά το βρήκα. Το βρήκες. Καθίσαμε εκεί. Δεν χάνεσαι με τίποτα. Και ευχαριστώ την κυρία Βίκη μας, την κυρία μας. Την κυρία μας, κυρία, όταν σου μιλάμε, μπράβο, η κυρία του Δημητράκη. Μας βάζει κουρασάν, εγώ λέω εντάξει θα σπάω. Και τόσο πολύ, δεν φτάνει που έφαγε τα ρεβίδια 4.30. Έφαγε τα κουρασανάκια 5 ώρα το πρωί. Έφαγε κι άλλο. Ήρθε εκεί η πορτοκαλάδα, ελό κάτι. Είσαι αχόρταγος εδώ, δεν καλά το κάνει, κουράστηκε το παιδί, οδηγούσε. Έτσι ναι, δεν λέω, εντάξει. Μετά φύγαμε από εκεί, ευχαριστούμε το Φούρναρη, το κόρη του κλειτού. Τοποθέτηση προϊόν. Για αγκάστηκα και με λέει, θέλω να πάω, λέει, κάτι στα σφαγεία. Κατάλαβες που λέω. Οχ. Τι ώρα ήταν τώρα, μιλάμε. Όταν πήγα εκεί πέρα, εγώ νόμιζα ανοίγει 12 η ώρα. 9 η ώρα ανοίγουν αυτά. Τι μαθαίνει κανείς, ρε, πρωί-πρωί. Είναι all day. All day, μάλιστα. All day, ναι. Παίρνουμε, εντάξει, ξέρω μία εκεί πέρα από χρόνια την έχω. Δεν ήξερα 9 η ώρα. Χρόνια την έχει. Η κυρία θα μας δεχτεί μέσα να ρωτήσει πόσο βγαίνει, ξέρω εγώ. Λέει 30. Λέω, ρε. Λέει, τώρα θα το σκεφτώ. Εγώ λέει θέλω τάδε, ξέρεις, γεμάτη. Ναι. Εδώ, τι ήρθαμε να κάνουμε, ρε, το λέω. Τέλος πάντων, λέω, αφού είδες εδώ, την άλλη φορά θα έρθουμε. Και έτσι, φύγαμε από εκεί, πάμε στο εξωτικό στη Θέρμη, να κάνω τον παπούτσι. Άμα σου πω τι έπαθα, σκάλωσε τον παπούτσι. Ποιο παπούτσι, τι είναι. Το παπούτσι το δικό μου. Ναι. Κάπου σκάλωσε και από κάτω τέτοια η σόλα ξεκόλλησε. Πού σου ρε εδώ και ήταν κάτω μια άλλη. Άμα σου πω τι έκανα. Το πάω στο τσαγκάρι, βγάζω τώρα τον παπούτσι και πάω από το τσαγκάρι. Εκεί στην τράπεζα που έχει ένα πάρκι. Ναι. Πάω κουτσός. Κουτσός. Πάω να βγάλεις. Στην τράπεζα. Βάζω το τσαγκάρι, φτιάξω το λόγο και αύριο το πρωί να θέλω να πάρω το παπούτσι. Και ήσουν με ένα παπούτσι ως άλλος ή άσονας. Ναι, ας μιλάω τώρα. Μήπως σάνδαλο. Πήγες να βγάλεις 100.000 ευρώ από το ATM, δεν βγαίνουνε. Ναι. Τον άρεσε. Να το θυμάσαι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Και με λέει στο τέλος, με λέει, όταν γυρνούσαμε από και φτάνουμε στην Κρήτη, να πιούμε ένα καφέ. Φτάνει, φτάνει, έφαγες. Ήπιες κακάο, ήπιες πορτοκαλάδα. Θέλουμε να πιούμε έναν καφέ εδώ στο Ωπο. Δεν γίνονται εδώ. Έτσι, συγκλονιστικά. Στην τουαλέτα. Να μας ξανάρθετε. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, έγινε. Πέτα Φευγάτο να είναι κόσμια. Έτσι, κόσμια να είσαι Φευγάτο. Το κλειωμένο να το φέρω το αυτόγραφο το. Εντάξει, του Σάκη του Ρουβά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τι να πεις μετά από αυτό το τηλέφωνο. Άντε ξαναμίλα για πάω κάρι τώρα εσύ. Την έχω χρόνια. Μία ημέρα του Μιχάλη Φωτιάδη ολόκληρη ζωή μας. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε.
Καλημέρα, Φευγάτε, να είσαι κόσμια, είπε ο Φωτιάδης, να τον ακούσεις. Άλυσο. Λοιπόν, στο πορμπαγκάζι είχε το πτώμα. Και αυτό είναι, ήθελε πάντοτε το παλικάρι να έχει τζιπ και να έχει τη ρεζέρβα πίσω, γι' αυτό προς το παρόν δεν βόλεψε, τη βάζει στο πίσω κάθισμα. Το επόμενο είναι να μπει μπροστά σαν τους καραβαίους. Το ποιο? Που ήταν μπροστά, δεν την είχαν τη ρεζέρβα, οι καραβαίοι, ποια αμάξια την είχαν. Ο Σκαραβέος, ναι, την είχε μπροστά. Γιατί ήταν το πόρμπαγκα, ήταν το αυτοκίνητο που είχε το πόρμπαγκα. Το πίσω μπροστά, καπό, ναι. Ναι, λοιπόν, να πω, ο Φωτιάδη, όταν αυτά εφημερεύουν που πηγαίνει και ανάβουν το λαμπάκι, αν είναι κλειστό, έχει πίνακα και σε λέει ποιο άλλο εφημερεύει. Κανονικά είναι όπως τα φαρμακεία. Και να βγει η τιμή φαρμακείο, βέβαια. Δεν ξέρω, φίλε. Κάτι 30 ευρώ, καλά τα κουβόμαστε. Δεν ξέρω ούτε και εγώ, δεν έχω ιδέα. Πραγματικά και μιλάμε, τα καταδικάζουμε. Να βγει ο Φευγάτος να μας πει πώς μπαίνει η όπιση στο τρακτέρ. Είναι πατητή μπροστά ή πίσω τέρμα δεξιά. Μάλιστα. Θα μας απαντήσει. Έγινε. Θα μας απαντήσει. Συγχαρητούμε. Τσαο. Πολλαπλά τα ζητήματα που έχουν τεθεί στη σημερινή. Πολλαπλά τα κεφαλικά. Πολλαπλά τα κεφαλικά, δεν λες τίποτα. Τι άλλο να πεις και τι άλλο να σχολιάσεις, ε? Τα γκρέμισε όλα. Τι να πεις, για Champions League που είχαμε χθες. Δύο ματσάκια, ευτυχώς μπήκανε γκολ κιόλας. Το 2-0 της Ατλέτικο επί της Γιουβέντους στα τελευταία 10 λεπτά και τον πανηγυρισμό του Τσόλο Σιμεών. Ναι, και τον με τα 5 δάχτυλα. Τα 5 δάχτυλα. Βέβαια λέει τον κράζανε γιατί δεν πληρώνει τους φόρους ο Κριστιανό. Και αυτός απάντησε με μια αυτομούντζα, με μια πεντάρας. 5 δάχτυλα τα. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου. Πέντε Champions League που έχει. Το τραγούδι. Μα τα δικά σου δάχτυλα του κόσμου, το αμάρτημα, κάπως έτσι. Το δικό σου αμάρτημα του κόσμου, αλλά δεν είναι. Εσύ που είσαι και παριακός, είσαι ο πάντος του Πάριου. Απάντησα άλλο του λέγανε οι φίλοι της Ατλαντικού. Πλήρωνε κανένα φράγκο να πούμε εδώ, γιατί μεταβάζουν σε εμάς φορέ. Φαντάζει να έχει εξήσει το πώ ήταν σε 5 μέρες να ξαναπέζει, πώ είχε κάνει το Μπουρούση με το. Τι είχε κάνει, ναι. Έλα, που παίζανε στο Final Four ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην τετράδα, και όσο παίζει στο τελικό στο Βερολίνο. Ναι. Και περάσει τότε ο Παναθηναϊκός και έχει κερδίσει. Και κέρδισε ο Παναθηναϊκός και ο Μπουρούση έκανε 10 μέρες. Σε 10 μέρες ήταν σε 10 μέρες τα πρωταθλήματος. Έτσι. Και είχε χάσει και εκεί ο Ολυμπιακός και φωνάζει στην Παναθηναϊκή, ρε Μπουρούση, 10 μέρες έλεγες. Μάλιστα. Ίσως, 5 μέρες όχι, έχει πολύ παραπάνω. Ήρε Βάνος, νομίζω θα είναι σε 15 μέρες, μπορεί να μην έδειξε το άλλο το 10. Και το 2-3 της Manchester City με ανατροπή και με 10 η City πέρασε νικηφόρα μέσα από την Σάλκια. Αυτά τα αποτελέσματα τα χθεσινά για το Champions League. Σήμερα έχουμε και Europa League. Θα τα δούμε και προς το τέλος της εκπομπής, αν καταφέρουμε. 7:32, μείνετε συντονισμένοι. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα για το λόγο λόγων, επειδή που λέγει ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 21ης του Φλεβάρη, Πεμπτούλα σήμερα. Σιγά σιγά την τρώμε την εβδομαδούλα. Καλημερίζουμε. Προ Παρασκευή. Καλημερίζουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που τώρα συνδέονται με την πραγματικότητά μας. Για λιγουλάκι ακόμη θα βρισκόμαστε στους εθέρες της πόλεως και του σύμπαντος. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια, στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Καλημερίζουμε. Άκου τώρα, έχει ένα μήνυμα για σένα, Άκη μου, εδώ. Καλημέρα, λέει, μωράκια. Κύριε Μπάμπη, να φέρετε συχνότερα τον Άκη. Έχει αισθησιακή φωνή. Ωραίο λόγο και πρέπει να είναι πολύ γοητευτικό παιδί. Παντελής Κορδελιό. Α, μου. Πάλι κατακτήσεις, Άκη μου, έτσι, ναι. Από το ισχυρό φίλο. Καταχρηστικά, α πούμε, ισχυρό. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν ισχυρά και ανίσχυρα. Το λέμε, α πούμε, δική τοποθετήσεω γραφικότητα. Εντάξει, να έχουμε κι εμεί κάπου ένα σου ξέτλα. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Αυτή τη ζωή τώρα, τι. Είναι δυνατόν εμεί να. Ο αέρο δεν κοιτά, α πούμε. Φίλα, ούτω ή άλλω η εκπομπή μα είναι no gender. Έτσι κι αλλιώ. Και υιοθετούμε κάθε μορφή αγάπη από όπου και αν προέρχεται. Αρκεί να αγαπάτε. Αυτή είναι η πραγματικότητά. Κατά τα άλλα. Τίθονται σε κυκλοφορία σήμερα το πρωί της Πέμπτης, νομίζω εδώ γύρω στις 9 θα ανοίξει η πλατφόρμα στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορέσει να προμηθευτεί τα, όσοι είδηστε να λέγεται ένα άλλο πολύ ωραίο κλισέ, τα μαγικά χαρτάκια για το παιχνίδι με τον Άρη. Με τον Ολυμπιακό υπήρχε sold out.
τελικά, ή μήπως. Νομίζω υπήρχε. Ναι, λεγόταν ότι ήταν sold out, αλλά ξέρω κόσμο που πήγε έξω από το γήπεδο και μπήκε κανονικότατα. Δεν αντιμετώπισε ζήτημα. Όποιος δηλαδή ήταν έξω από την Τούμπα, μπήκε μέσα στην Τούμπα. Ναι, βρήκε εισιτήριο δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Όποιος ήθελε έμπαινε δηλαδή. Κάπως έτσι τα πράγματα, έτσι πληροφορήθηκα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι ανάλογο με τον Άρη, αν θα εξαντληθούν τα εισιτήρια. Το πολύ, πολύ λογικό το βρίσκω. Επίσης, κάτι που διαβάζω εδώ τώρα δεν ξέρω αν είναι τρόλια ή υφίσταται. Ναι, ποιο. Λέγεται ότι η μπουτίκ του ΠΑΟΚ θα κυκλοφορήσει. Από σήμερα θα είναι, θα είναι διαθέσιμα στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ τα σκουφάκια, οι ρέπλικες του σκουφιού του Ράσβαν Λουτσέσκου. Και μάλιστα από ό,τι είδα η Φόρτσα δίνει. Αλήθεια. Δίνει, μοιράζει 100 τυχερά, λέει, σκουφάκια σε φίλους ακροατές. Σε φίλους ακροατές, σε φίλους αναγνώστες της εφημερίδος, τέλος πάντων. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν κάποιος έχει περισσότερη ενημέρωση να μας το πληροφορήσει. Και αν όλα αυτά συμπλέουν με το ότι έρχεται το καιρικό φαινόμενο κακοκαιρίας ωκεανής, το ΩΜΕΓΑ, βρισκόμαστε στο ΩΜΕΓΑ τώρα. Ναι. Στο ΩΜΕΓΑ, το οποίο θερματίζουμε και ξαναρχίζουμε. Μετά, θα πλήξει την χώρα και το Σαββατοκύριακο αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πάνω από την Τούμπα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λοιπόν, αγόρι μου γλυκό, Άκη, άκου τώρα σε πω. Τώρα πήραμε Αθήνα, μίλησα. Ναι, Άκη, για σένα. Να την πω την κουμπάρα μου, τη μεσήτρια, Τζένι. Αλλά έληξε το θέμα. Έληξε, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Κάνανε η φίλη η Τζέννη μαζί με τη Σέρβα και τη λέει καλό παιδί, ξέρω εγώ. Πολύ καλό. Και έτσι, ναι. Μήπως να πάω εγώ στο ραντεβού σου. Να, έλα, γόρι μου. Να πάω κι εγώ διαμεσολαβητή στο επόμενο ραντεβού μαζί με την κουμπάρα σου, την Τζέννη. Είναι, ξέρεις, είναι δύσκολη. Θέλω έτσι. Λέει, κοίταξε, δεν έχουμε ένα καλό. Αλλά την είπε και ως απάντα, δώστε τον μια απάντηση, ευκαιρία να μιλήσετε. Ναι, μια ευκαιρία. Αλλά δεν απάντησε. Να δείξεις τι αξίζεις μέσα στο γήπεδο. Πώς λέει ο Κωστής ο Τσάρος, μπατάκι χορταράκι. Δηλαδή, έτσι. Ναι. Βάλαμε βίντεο στο Λίμπερο, βάλαμε φωτογραφίες. Τι άλλο θέλει. Πολύ, τι ήταν αυτό εδώ πέρα, επειδή έχει τα εισοδήματα και νόμιζε τέτοιο. Εμείς έχουμε έληξε, καρδιά. Την κόπουμε και να πάρει τέλος. Σε πάω το άλλο ρεπορτάζ. Έτσι, το άλλο όταν φτάσαμε εκεί στο εξωτικό στα σφαγεία, παρκέρνουμε, τα φωτάκια, θέλω να πω το φίλο μας, πώς το λένε το φίλο μας. Ναι. Έχει φλόγιστρα τώρα, να έχουν από μακριά να τα βλέπεις πιο μακριά. Τι φλόγιστρα. Τι φλόγιστρα. Ναι, φλόγα έχει ρε παιδί, φάμε στα φωτάκια, φωτίζει και κάνει φωτάκι, με φλόγα είναι. Τι μου έγινε ρε παιδιά, πω. Γιατί είναι φλόγιστρα. Καινούργια τεχνολογία έχει. Καινούργια τεχνολογία, μάλιστα. Αυτά στα ρεπορτάζ πολιτικό, ναι. Να είναι καλά ο Μπουτάρης, επειδή τα πήρε από το Βαρδάρι και τα έκανε εκεί κάτω. Έτσι ακριβώς, βέβαια. Ναι, πόσο νοικιάζουν εκεί πέρα και την περιοχή. Ναι, μα πού να ξέρω. 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Από εκεί που ήταν παρατημένα όλα τα κτίρια εκεί. Άμα τα δεις πως έχει γίνει, σαν την τρούπα του 65 που είχε παίξει με τη Λόλα, που ήταν παλιά, έτσι έχουν γίνει εκεί μέσα. Μάλιστα, καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Και όταν πήγαμε και πάνε να μπαρκάρουμε, απέναντι είχε ένα. Δεν έβρισε σπάρκινγκ. Να είναι τίποτε, λέει, τίποτε του μαγαζιού. Ναι. Και έστηκε απάνω του. Και μας κοιτάει περίεργα, λέει. Λοιπόν, κατέβα κάτω, να πάμε να περάσουμε, λέω, να μπούμε μέσα στην κοπέρνα, να τη δεις και να καθόμε. Ναι. Δεν ξέρω εγώ ότι 9 η ώρα ξεκινάμε. Ρωτάω μέσα τη Μαρία. Περιμένω την Μαρία. 9 η ώρα δεν ξεκινάμε. Μάλιστα. Και όταν βγήκε μια θεά. Oh. Λέω τώρα. Τι να κάνω τώρα, να αφήσω αυτό να μπω, να κάνω. Ναι, σου μιλάω. Τέλος πάντων, πήγαμε. Ναι. Αυτό εδώ έγινε και άλλη φορά. Μάλιστα. Και το άλλο που θέλω να σας καταλήξω, έκανε σε μια μέρα που τον πήγα, μπήκε σε 3. Τι λες, ρε παιδί, τι παραγωγικός άνθρωπος. Μα την Παναγία σου. Το ένα μετά το άλλο, σερί. Μπήκε σε 3. Μπήκε, έβλεπε και να διαλέξει. Μπήκε, τον έβαλα, τι να κάνω, τι να κάνω. Α, μπήκε κανονικά, νόμιζα πήγε. Μα την Παναγία έχει τόσο κανένα άλλο χρόνο που τον πήγα. Πώς πάμε εμείς για ένα τελευταίο σφινάκι, κάνουμε παρότσαρκα, έτσι. Σωστά. Άλλου είδους τσάρκα, ο φίλος μας ο οδηγός. Αλλά έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Θέλει μπαμπάτσικο. Δεν θέλει αδύνατη όπως καθώς πρέπει, ξέρω εγώ. Α, και μου λέγανε αυτοί στα μάξι. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε στα μάξι. Πάμε για ένα μπαμπάτσικο. Και εγώ νόμιζα για. Ναι, για το γύρο. Αυτός θέλει από 90 κιλά μέχρι 120. Για γύρο νομίζω. Α, είναι τόσο τέτοιο. Ναι, ναι, έχουμε και αυτό το θέμα. Αγία και Χριστέ. Κατάλαβε. Θα με βλέπει και ένα άλλο κομμάτι. Έγινε. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα. Και μου λέγανε ρε μέσα στα μάξι.
λέω τώρα πρωί-πρωί γύρω να πάνε να φάνε. Και μπέργκερ, είναι δυνατό. Για μπαμπάτσικο, σου λέει. Κανονικά. Να ξέρει εσύ. Ιθίω αμέσω αυτό το αυτοκίνητο δεν λέγεται. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα σα. Καλώ το να, καλώ το να. Εκπομπή Χρυσό Κουφέντο εκεί. Εννοείται, εννοείται. Είμαστε. Για πατρέματα, κάτι για συνηθίσει. Πάντα με Φωτιάδη εννοείται. Εννοείται. Παντρεύετε και, και παντρεμένου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δώστε μα τα στοιχεία σα και θα σα τηλεφωνήσουμε. Στο δώσω τα στοιχεία στο κοντρόλ. Έτσι. Ξαναπαντρεύετε, μάλλον παντρεμένου. Δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει παντρευτεί. Έχει φτάσει. Έχει αραβωνιαστεί. Έχει φτάσει λίγο πριν τα σκαλιά τη εκκλησία. Λοιπόν. Το μάτς του Σαββατοκύριακου φυσικά είναι το Ισάκ. Είστε ακατανόμαστες, δεν το όνομά του θέλω να λέω. Έτσι, μ' αρέσεις. Με την Λίβερπουλ, έτσι. Mm. Αυτό είναι το μάτς του Σαββατοκύριακου. Είναι πιο παοκάρης τώρα, ποιος ασχολείται. Φυσικά εκεί θα δούμε. Mm. Θα δούμε. Λοιπόν, κάποια προγνωστικά για σήμερα, επειδή την περασμένη εβδομάδα έπιασα αυτό το δελτίο που έπιασα. Μα, για δώσ' μας τα φώτα σου, γιατί έχουμε σήμερα και Europa League 32, επαναληπτική. Ναι, ναι. Λοιπόν, άσο το Σάλτσμπουργκ. Mm. Ναι. Άσο και over 3,5 την Μπενφίκα. Άσο την Δυναμό Ζάγκρεπ. Αυτό νομίζω αυτό το μάτι δεν θα χαλάσει ο Άσος. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ δυνατός. Και over την Φενέρ Μπαξέ. Μάλιστα. Το over μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Μπορεί να πάει και στο 3,5. Έτσι. Φυσικά παίζουμε λίγο το πιο χαμηλό για να μην το κάνουμε τόσο. Μάλιστα. Να το δούμε. Εδώ τα κρατάμε εδώ τα στατιστικά σου και τα προγνωστικά σου. Τον Ολυμπιακό με τη Δυναμό Κιέβο πώς το βλέπεις? Τον Ολυμπιακό το βλέπω άσο, άσο, αλλά είναι πολύ χαμηλό. Χθες είδα δηλαδή ένα... Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό. Ποιο κάτι έχει ο άσος. Μόνο. Όχι, την κατεβάσανε πάρα πολύ. Κι άλλο. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό να παίρνει διπλούρα. Τον βλέπω. Δεν το νομίζω, αλλά νομίζω ότι συνέχεια κατεβαίνεις. Κατεβαίνεις όταν ένα παιχνίδι κατεβαίνει συνέχεια ο άλλος, δεν αξίζει το ρίσκο. Έτσι. Μπορεί να μην επαληθευτεί και να μπορεί να... Αλλά δεν αξίζει το ρίσκο. Γκένκ Σλαβία Πράγας, ας πούμε. Πώς? Γκένκ Σλαβία Πράγας. Αυτό... Νομίζω παίζουν μέσα στην Πράγα, έτσι δεν είναι. Στην Γκένκ, στην Γκένκ. Στην Γκένκ. Μάλιστα. Γιατί το πρώτο μάτι βγήκε νομίζω 2-1. Ναι, ναι, έχει γυρίσει γκένκ. Ναι, αυτό θα έχει πιο νομίζω στον κόλπο. Γκένκ Σλάβε Πράγα 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, α, 0-0. Μάλιστα. Άμα μπει ένα γκολ από τις αρχές, εύκολα θα βγει το γκολ. Από την αστυνομία, ξέρεις, από τις αρχές. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να και πάλι. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Βεβαίως. Στον κύριο Φωτιάδη. Ναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποια μέρα, σε μια πρωινή εκπομπή πάλι είχε βγει. Κάποιοι τον είχανε, είναι δυο άτομα αυτό, δεν θα πω ποιοι. Ναι, να μην πούμε. Και τον έκανανε, έφαγε λέει από 4 αρβωνιάρες πόρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάτι και πρέπει ότι θα πάει εκεί και θα τέτοια κι άλλο. Απ' τις Καμήλες έφαγε η πόρτα. Ναι. Από τα στρέμματα εκεί που θα έπαιρνε τα... σε κάποιο χωριό που την είχε κάνει κάποιος οδηγός του Κυρσάβα. Ναι. Να μην πω και όνομα. Εδώ, όνομα. Ναι, αλλά ήρθε όμως η ώρα της ανατροπής. Αυτά θα αλλάξουν με Μπατμανίδη. Ψέματα λέει. Θα δεις. Θα εμείς θα τον αποκαταστήσουμε. Γιατί. Ξεράφες μας σαν πουλάει, ξεράφες. Είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι της Ανίτας πλέον. Εννοείται. Εν Θεσσαλονίκη. Η Ανίτα. Ναι. Αλλού πάει και βοσκή. Ναι, αλλά σε εμάς θα έδινε το χρήσμα. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή. Ξεκάθαρα. Λάθος είναι. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να την καλέσουμε μια φορά την Ανίτα. Βεβαίως. Περιμένουμε το Φωτιάδη να πάει να μας κάνει τα κονέ όταν θα επισκεφτεί την Ανίτα. Δεν έρχεται η Ανίτα σε εσάς. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί δεν έρθει. Δεν έρχεται. Και πού θα... καλά, μια χαρά. Πού θα βρει αλλού. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον κύριο Φωτιάδη. Βεβαίως. Όταν τρώει πόρτα να μην πενεύεται μόνο, να του πενεύουν οι άλλοι. Μάλιστα. Άντε γεια. Άντε γεια, άντε γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Ήσουν ομιλητικός, Άκη, όσο ήταν και ο οδηγός του Φωτιάδη χθες. Τα έχεις βάλει με τον Άκη σήμερα, τι σου έχει κάνει? Με κάποιον, τι να κάνουμε ρε φίλε. Κάποιον... Κάτι πρέπει να σου φταίγεσαι. Ναι,
Ναι. Παίζουμε καλά, τι να πω. Έτσι, σωστό και αυτό. Δεν έχει, κανονικά. Με αποσυντώνησε τελείως, μιλάμε, ο Μπάμπης, ο Αράου. Έτσι. Έχασα τελείως, ήθελα να πω, καλή συνέχεια. Καλή, γεια και εσύ. Τσάω, τσάω, τσάω. Έχουμε σήμερα και τα παιχνιδάκια για το Europa League, φάση των 32, επαναληπτική, εντάχει το προγραμματάκι, Valencia Celtic 0-2 το πρώτο παιχνίδι, κέρδισε η Valencia μέσα στην Celtic, δεν τίθεται θέμα πρόκρισης. Villarreal Sporting, αποτέλεσμα πρώτου παιχνιδιού 1-0, υπέρ βέβαια της Villarreal, κέρδισε μέσα στη Λισαβόνα. Zenit Aegean Petropolis Fenerbahçe 1-0 το πρώτο παιχνίδι για την Φενέρ. Νάπολη Ζυρίχη 3-1 κέρδισε η Νάπολη μέσα στην Ζυρίχη στο πρώτο παιχνίδι. Δυναμό Ζάγκρεμπ Πλιέζ 2-1 πέρα της Πλιέζ το πρώτο παιχνίδι. Red Bull Salzburg με την Μπριζ 2-1 η Μπριζ στο πρώτο παιχνίδι. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Σαχτάρ του Ντόνετσκ 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Arsenal Μπάτε Μπορισόφ, είχε κερδίσει Μπάτε η κρατεά, αυτή που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Να τα λέμε αυτά τα μεγαθύρια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. 1-0 το πρώτο παιχνίδι, από τα πιο αμφίροπα παιχνίδια. Γκένκ Σλάβια Πράγας 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Μπάγερ Λεβερκούζεν Κράσνονταρ 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Μπέτις Ρεν 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Μπενφίκα Γαλατά Σαράι 2-1 η Μπενφίκα έχει κερδίσει μέσα στην Γαλατά. Επίσης μια άλλη αντίπαλος του ΠΑΟΚ φετινή, βεβαίως. Όχι, παίζει με εμάς, να βγάζει τα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Δύναμο Κιέβ, Ολυμπιακός Πειραιός 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω αυτά είναι τα. Και η Ίντερ με τη Ραπίτ βγαίνει σε 1-0, είχε κερδίσει η Ίντερ τη Ραπίτ. Και Τσέλσι Μάλμε 2-1, η Τσέλσι μέσα στο Μάλμε επικράτησε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα Πάπη μου γλυκό αγόρι. Έλα. Τι έγινε από το εξωτικό νησί, από το Βέργιο, τι βγήκε να με πει, ξέρεις γιατί, δεν έγινε δουλειά, ναι. Δεν προχώρησε δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και άλλη τώρα τι θέλει. Και όσο και αφού είπε για την άνετα μου, εγώ θα την κάνω πρόταση. Ναι. Μέσα στο... εκεί να την κάνω. Την πρόταση με ένα νύπερο 107,4 λόγω επειδή. Γέννημα, αφού θα έχω τα βίντεο. Βέβαια. Θα βάλω τον άλλο το φίλο που έχει με τα κουμπιούτερ το θάνο και θα το ανεβάσει. Θα φανεί. Έτσι. Τι πρόβλημα έχει τώρα αυτός εδώ, πάει κάνει. Πού αλλού να πάει, Άνιτα, πες μου, σε ποια άλλη εκπομπή. Σε πάρα πουθενά, έτσι, έτσι. Πουθενά, το πρόβλημα ποιο είναι να δει. Έτσι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο το Φούρναρη. Πού είναι την απόδειξη. Ναι. Την έδωσε χθες. Ξέχασε πάλι. Πάντησε, κάτι θα ξεχάσω. Γιατί όταν έρχομαι σε σένα, ή θα ξεχάσω κάτι, ή την πετσέτα καλά που είχα αυτό να δω τον οδηγό μου και η φίλη μου. Εσύ έσωσε ο οδηγός, ναι. Με έσωσε. Έφερα την απόδειξη που πήγα και πήγα στην αρχή στον άλλο να την πουγκάτρα. Την πήρε. Μάλιστα. Την πήρε την απόδειξη. Έγινε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Λοιπόν, καλημέρα και τα λέμε αύριο το πρωί. Τσάω, τσάω. Δεν χανόμαστε και αύριο το πρωί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ένα ακόμα πιο καταιγιστικό λόγο. Επειδή παραμονές του ΠΑΟΚ Άρης, ξεκινήσαμε στην αρχή, λίγο μιλήσαμε, αλλά μετά. Μετά το τηλέφωνο του Φωτιάδη, νομίζω η κουβέντα. Έφυγε από τα πλαίσια. Πήρε άλλη τροπή. Έχεις εσύ προγνωστικό για το παιχνίδι, γιατί. Εντάξει, τι να πω. Να δώσω σημείο, θέλει. Όχι, όχι, σκορ. Αφού είμαστε τώρα σε pre-game κατάσταση. Εγώ θα πω το αγαπημένο το τελευταίο ΠΑΟΚ Άρης στο 4-1. Να. Αμάν γλωσσί. Πολύ βαρύ, 4-1. Δεν ξέρω, έχει φάει ο άλλος. Νομίζω μόνο από την ΑΕΚ. Φέτος. Ναι, δεν είχε λήξει ένα 4-0. Δεν είχε λήξει μέσα στο ΑΚΑ. Δεν έφαγε πολλά. Μάλιστα, γι' αυτό. Α, βλέπεις τώρα, εσύ ευελπιστείς σε 4 αυτά. Δάχτυλα, ιστορίες. Έτσι πάλε ποτέ ιστορικά παιχνίδια. Μάλιστα. Υπεραισιόδοξος εδώ ο φίλος μας ο Άκης. Τελευταία γραμμούλα για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καταρχήν, βάμε βάλει στην κλήρωση του Τεταρού. Τα σίγουρα. Λοιπόν, και δεν είπες το κυριότερο. Ναι. Τι ανεβάζει τη Λίπητο, ρεβίθια το βράδυ, κουρασανάκι, βόλτα να χωνέψουμε, το καπάκι κουρασανάκι και για φετίχ τη ρεζέρβα στο πίσω κάτω. Έτσι, αυτό είναι για μερακλίδες. Ναι. Για μερακλίδες. Το σύγχρονο Βιάγκρα. Το σύγχρονο Βιάγκρα. Έτσι, να είσαι καλά. Βάλουμε την κλήρωση. Σε μέσα μπήκες. Τσάω, τσάω, τσάω. Η λαστιχίλα είναι που προκαλεί έτσι, ας πούμε, ορμές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια ημέρα που σταθήκατε στο πλευρό μας επάξια, μας συντροφεύσατε, μας κρατήσατε σε εγρήγορση.
θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή του Τσατσαρό που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά για το πάρα πολύ πρωί αύριο Παρασκευούλα στις 6. Με το προγνωστικό το κρατάμε εδώ 4-1. Δευτέρα να βγεις και εσύ μαζί με το Φευγάτο. Να δούμε τι θα συμβεί. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας αποχαιρετούμε. Τσάω.